σήμερα, ποιο είναι το νέο ξεκίνημα του Μάριου Βραχάτη από το MasterChef, το παιδί που μεγάλωσε στο δάσος μόνο του, με τη βοήθεια των μοναχών, πραγματοποιεί το μεγάλο του όνειρο. Ζωντανή σύνδεση. Εργάτες καθαριότητας παλεύουν νυχθημερών προσπαθώντας να κάνουν πιο καθαρή και ανθρώπινη την πόλη μας. Η κάμερα της εκπομπής ακολούθησε απορριμματοφόρα στη βραδινή τους βάρδια και κατέγραψε εικόνες μιας Αθήνας διαφορετικής. Η καθημερινότητά τους, οι δυσκολίες της δουλειάς και οι στιγμές που έχουν κινδυνεύσει. Η Ζήνα συνάντησε το σπουδαίο συνθέτη και δημιουργό Γιώργο Κρυμιζάκη μαζί με τη σύζυγό του. Συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα καλλιτεχνών και έγραψε μεγάλες επιτυχίες. Τον θαυμάζεις τον Γιώργο πολύ? Πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος πολύ καλός. Έχει αδικηθεί πάρα πολύ και από ανθρώπους που πίστεψα ότι τον αγαπούν. Τι είναι ο Τόλης για σένα? Είναι ένας άνθρωπος που είναι γεννημένος για να ερμηνεύει, ερμηνευτής. Τα 50 χρόνια καριέρας και η αιώνια αγάπη με τη γυναίκα του που δεν κλονίστηκε από τις δυσκολίες. Όταν φύγαμε από τη Ζήνα, φύγαμε και δύο μαζί. Εγώ και η Μαρία. Να μην αφήσει ένα τον άλλο. Ο καρκίνος της συζύγου του και το γεγονός ότι δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει μητέρα δεν τους χώρισε. Πριν γνώρισα τον Γιώργο, είχα ένα θέμα, πέρασα καρκίνο στο στήθος, ελεύθερη, στα 36 μου. Πήγα μερική και χειρουργήθηκα, γιατί εδώ μου μίλαγαν για μαστεκτομή και εγώ... Δεν ήθελες. Δεν ήθελα. Και όταν του είπα το θέμα αυτό, ότι, γιατί οι γιατροί μου απαγόρευσαν να κάνω παιδί, και όταν του είπα ότι εγώ δεν σου έχω πει αυτό που μου συμβαίνει και νιώθω άσχημα. Και μου λέει, εγώ αγαπώ εσένα και δεν θέλω ποτέ να γίνει συζήτηση στη ζωή μας για αυτό το πράγμα. Αυτό το παιδί που δεν σου πρόσφερε, σου λείπει? Όχι, διότι έχω τη Μαρία. Πώς δρούν οι ροζ εκβιαστές στο Facebook? Πώς δελεάζουν με ερωτικές φωτογραφίες τα υποψήφια θύματα? Όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Βεβαίως ακούτε την Δροσοσταλιά από τη μοναδική φωνή του Νίκου Νομικού. Όμως ο άνθρωπος που συνέθεσε όλο αυτό δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Κρυμιζάκη, τον άνθρωπο εκείνο που έχει προσφέρει πολύ σπουδαία τραγούδια σε πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Τον συναντώ εδώ στο σπίτι του με τη γυναίκα του, τη Μαρία. Και μάλιστα, όπως είδατε, η γυναίκα του, η Μαρία, δεν μπορούσε να κάνει παιδί λόγω του καρκίνου. Και εκείνος της είπε πως εγώ αγαπώ εσένα, Μαρία μου, και όχι το παιδί που θα μου φέρεις. Τι ωραίο, Δημήτρη Γιώτη. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα? Μα στη ζωή ξεκινάνε δύο και μετά γίνονται τρεις. Έτσι. Τέσσερις. Αν ο πυρήνας, η βάση δεν είναι δυνατή, η ζωή δεν προχωράει. Σε βλέπω και συγκινήσαι, και η Μαρίκα η Μαυρομάτη και όσοι έτσι πήγαμε σε αυτό το γύρισμα, συγκινηθήκαμε πολύ με τον Γιώργο τον Κρυμιζάκη. Γιατί κάποια στιγμή λέει και αυτή τη μαγική φράση, Ρούλα Κουσκουρή, που είναι ωραίο τα ζευγάρια, θα ήθελα να φύγουμε και οι δυο μαζί. Πιο ωραίο από αυτό, Ζήνα, να μην νιώσεις την απώλεια του ανθρώπου που έχεις επιλέξει να είσαι μαζί του για πάντα. Λοιπόν, ο Γιώργος Κρυμιζάκης, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, είναι συνθέτης πολλών επιτυχιών και μάλιστα ήταν ο άνθρωπος που εγώ, όσο ήμουν στις επιθεωρήσεις και έκανα δημόσιες σχέσεις, Δημήτρη, τα παλιά τα χρόνια, ο Γιώργος ο Κρυμιζάκης ήταν πάντα πίσω από το Χάρι Κλίν. Ακούστε ένα τραγούδι που είναι δικό του. Τραγούδι στο πιάνο, για αυτά που κανείς δεν τολμά, κι αν πω κάτι τι παραπάνω, να μου φωνάξετε μου μαλακά, πιο μαλακά, πες τα τουλάχιστον πιο μαλακά. Πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι, άφησε ιστορία, έτσι δεν είναι, Δημήτρη μου? Και ακούστε και ένα άλλο, ερμηνευμένο βέβαια από την φωνή του Τόλη Βοσκόπουλου, το έχει πει όμως σε πρώτη εκτέλεση και η Ρένα Κουμιώτη, αφιερωμένο στην Κική. Αγαπιόμασταν, γάμα το κλάμα, γάμα, σαν ίδιο μας.
και πόσες επιτυχίες, Γιώργο μου. Σε λίγο οι τηλεθεατές θα απολαύσουν αυτή την καταπληκτική κουβέντα που κάναμε. Και τη λέω καταπληκτική γιατί με τη γυναίκα σου είσαστε ένα ζηλευτό ζευγάρι. Οι δυσκολίες και όλα αυτά που θα ακούσουν οι τηλεθεατές είναι πια η χαρά σας αποτυπωμένη στα μάτια, γιατί είχατε τον τρόπο να τις ξεπερνάτε. Τώρα, είπα πριν αφιερώνω την σημερινή εκπομπή και αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο στην Κική. Η Κική Εμμανουηλίδου, που κάθεται δίπλα στην Ιωάννα Κομματά, είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Είναι αρχόντισσα της κουζίνας, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά που κρατάει είναι τα παράσημά της. Την ήθελα για γούρι να έρθει κοντά μου. Ήρθα από τη Θεσσαλονίκη για να είναι σήμερα εδώ μαζί μου. Έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, δεν έχει έρθει καν γι' αυτό, αλλά επειδή κατάγεται από την Βέρεια και μας έφερε... Τι έχει Βέρεια? Ροδάκινα. Ροδάκινα. Μας τα έκανε και σε κομπόστα, μας τα έχει φέρει όλα αυτά, θα τα κεράσουμε σε λίγο. Και μάλιστα μου έφερε και το βιβλίο η Κική, Κική Ηλιάδου Εμμανουηλίδου, για μένα είναι η Κική μου. Όπου αυτό το βιβλίο, να πούμε, δεν έχει κανένα κόστος, δεν πωλείται πουθενά. Το έχει βγάλει ο συνεταιρισμός στα Ροδάκινα και το μοιράζει στη Βέρεια για αρχή, σε όλα τα εστιατόρια, σε όλα τα μέρη εστίασης. Είναι τσάμπα και όσο θα βγάζουν χρήματα από τα Ροδάκινα θα τα φέρουν και στην Αθήνα τα βιβλία. Καλά τα λέω και εκεί. Ναι, ναι. Πώς είσαι, πώς νιώθεις? Καλημέρα, καλώς σας βρήκα, σας αγαπώ και εγώ πολύ, ευχαριστώ για την υποδοχή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί μπόρεσα επιτέλους να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα και μετά από 3.800 συνταγές που έχω γράψει μέχρι τώρα να γράψω και ένα βιβλίο για τα Ροδάκινα. Παιδιά, να πω λίγο κάτι, παρένθεση θέλω να το πω, γιατί την αγαπάω τόσο πολιτική. Όποτε πηγαίνω Θεσσαλονίκη, ό,τι και να γίνεται, τα γυρίσματα είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα την πάρω έστω να πιούμε στο πλεζίρ ένα τσάι, γιατί εκεί καταλήγουμε στο τέλος. Μέχρι εκεί φτάνει. Και όταν περπατάμε στην Αριστοτέλους, γίνεται πανικός με την Κική. Περπατάμε στους δρόμους και τη λένε: Κική, πού θα είσαι, πού θα μαγειρέψεις? Γιατί μαγειρεύουν εκεί οι άνθρωποι και δίνουν στους άστεγους. Και η Κική είναι η μαγείρισα που πηγαίνει και κάνουν πολλές τέτοιες εκδηλώσεις. Όλοι οι λέσχοι αρχιμαγείρων και ζαχαροπλαστών Βορείου Ελλάδος προς αυτή την κατεύθυνση κινείται. Κάνουμε πάρα πολλές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, γιατί ο κόσμος πραγματικά το έχει ανάγκη. Έχει τύχει να μαγειρέψουμε μέχρι για 5.000 ανθρώπους. Ακούς, Γιώργο. Σε μια μέρα. Τι ωραίο, και όλα αυτά από χορηγίες που προσπαθεί και η Κική με τον υπόλοιπο κόσμο, και ο Δήμαρχος βοηθούσε. Αυτό να το πω, ο Μπουτάρης και αυτός είχε βοηθήσει. Όλοι βοηθάνε, όλοι. Το είχα δει αυτό, γι' αυτό το λέω, γιατί όλο λέμε για τον Μπουτάρη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αλλά πραγματικά ήταν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κική, τα Ροδάκινα πώς πάνε στη Βέρεια? Πηγαίνα στην αρχή πάρα πολύ καλά, αλλά δυστυχώς τελευταίο καιρός μας τα χάλασε. Δηλαδή, από το να βρέχει συνεχώς και μετά να βγάλει ένα δυνατό ήλιο, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα Ροδάκινα και να πέσουν κάτω και να σαπίσουν πάνω στα δέντρα. Λοιπόν, επειδή η Κική μας έχει φέρει εδώ, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, κομπόστα, έχει φέρει και Ροδάκινα για όλους εμάς, να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε στους κατοίκους εκεί της Βέρειας να πηγαίνει καλά η σοδιά και να πάτε καλά, γιατί έτσι οι άνθρωποι των συνεταιρισμών έχουν ανάγκη και τον καλό καιρό, αλλά και τους ανθρώπους που χρειάζονται δίπλα τους να τους στηρίζουν. Έτσι δεν ένα είναι? Ένα πρόβλημα με το ρωσικό εμπάργκο που υπήρχε, αυτό έχει λυθεί. Ναι, προσπαθούν να το λύσουν. Ο κύριος Γιαννακάκης από την Βέρεια, που είναι εκεί πρόεδρος της Κοινοπραξίας, ειλικρινά τρέχει συνεχώς Ελλάδα και εξωτερικό και αγωνίζεται, κάνει κάποιες προσπάθειες για να γίνουν καλύτερες εξαγωγές του Ροδακίνου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κική μου. Εδώ θα είμαστε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω εκεί για τα Ροδάκινα. Φέρτε εδώ να τα έχουμε έτσι λίγο, να δει και ο κόσμος ότι μας τα έχει φέρει εδώ η γυναίκα. Δεν ήρθε με άδεια χέρια να μας κεράσει. Ό,τι έχει ο τόπος της μας τα έφερε. Φάτα, στη ρούλα τα πένα. Ευχαριστώ, Θωμά μου. Λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα να συζητήσουμε. Στην παρέα μας είναι και η Χρυσαυγή Ατσιδάκου. Χρυσαυγή μου, στο αφιερώνω το γλυκό να μάθεις... Να μπω και στην κουζίνα. Να πεις λίγο και στην κουζίνα, στο αφιερώνω το βιβλίο.
Έτσι κι αλλιώς τζάμπα είναι. Δεν πλήρωσα κάτι τη. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Άρα το δώρο είναι από την καρδιά. Είναι πάρα πολλά φαγητά μέσα και σαλάτες. Να τα φάνε τα παιδιά μου που είναι δύσκολα. Βεβαίως, να ξεφύγουμε πρέπει από το κομπόστα μαρμελάδα, μαρμελάδα κομπόστα. Να πάμε, σε αυτό το βιβλίο θέλησα να πάω το ροδάκινο ένα βήμα μπροστά. Να το βάλουμε στην κουζίνα μας όπως το βάζουν σε όλη την Ευρώπη και την Ασία. Να πειραματιστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Με σιγουριά βέβαια, έτσι δεν θέλω. Λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, πάμε τώρα στο θέμα που πραγματικά όταν το είχαμε ανοίξει πριν δύο-τρεις εβδομάδες και δεν προλάβαμε να το ολοκληρώσουμε, είχαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα με ανθρώπους, εσάς εκεί έξω, που έχετε πέσει θύματα ροζ εκβιαστών του Facebook. Δηλαδή, είστε άνθρωποι εκεί έξω που πραγματικά, επειδή αναπτύσσετε μια σχέση μέσω Facebook, Ρούλα μου, βρίσκεις κάποιον εκεί από την άλλη πλευρά του Facebook με μια ωραία φωτογραφία, σου ζητάει να του στείλεις λίγο στήθος, λίγο χέρι, λίγο από όλα αυτά, κάνεις το λάθος, φαίνεται και λίγο πρόσωπο και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι εκβιασμοί. Τα λέω σε απλή γλώσσα. Βέβαια, πολλές φορές αυτά φτάνουν να καταστρέψουν ολόκληρες οικογένειες και να ζητούν πολλά ευρώ από το υποψήφιο θύμα και από εκεί και πέρα ξεκινάει ο Γολγοθάς. Γιώργο μου. Είναι μια ολόκληρη βιομηχανία η οποία τι κάνει, κατασκευάζει κάποια fake, όπως λέγονται, προφίλ, κάποια ψεύτικα δηλαδή προφίλ, ως επιτοπλίστων γυναικεία, με καλλίγραμμες και δελεαστικές φωτογραφίες, από καλλίγραμμες γυναίκες με δελεαστικές φωτογραφίες, που καμία σχέση βέβαια δεν έχουν με αυτό το οποίο υπάρχει πίσω από αυτές, που μπορεί να το έχει κάνει ένας άντρας, μπορεί να το έχει κάνει το οτιδήποτε. Εγώ ξέρω πάντως φίλο μου που είχε γυναικείο προφίλ. Ναι. Ευσεβής πόθη μπορεί να ήταν αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι, δεν μένουμε στο φίλο σου, πάμε στο... Θα μας πεις ποιος είναι ο φίλος. Στη βιομηχανία. Και τι γίνεται, ξεκινάνε μια συνομιλία με έναν οποιονδήποτε τον οποίο βρίσκουν και επιλέγουν και αναλόγως με το πόσο επιρρεπής είναι στην ανταπόκριση αρχίζεται και κλιμακώνεται λίγο κάπως ο βαθμός προσέγγισης, επιτυχάνεται η οικειότητα, αρχίζει να δουλεύεται και να λειτουργεί σε κάποιο βαθμό το συναίσθημα. Θυμάσαι ότι με μια τέτοια ιστορία, χωρίς βέβαια να είναι fake το προφίλ εκείνο, είχε δελεαστεί ένας επιχειρηματίας από τη Μύκονο, ήρθε εδώ στην Ραφίνα και μόλις κατέβηκε εκτελέστηκε και έκτοτε πιστεύει η αστυνομία ότι έχει δολοφονηθεί και έκτοτε έχει εξαφανιστεί. Μπορεί να μην συμβαίνει αυτό στη βιομηχανία των ροζ εκβιασμών που συζητάμε, αλλά αυτό ήταν επί της ουσίας το έναυσμα για να προχωρήσουμε σε αυτήν την έρευνα. Επικοινωνήσαμε με στελέχη, με αξιωματικούς της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Φυσικά είναι πάρα πολύ γνωστό, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε διεθνές επίπεδο η συγκεκριμένη μέθοδος. Πλην όμως στην Ελλάδα είναι πολύ σπάνια, δηλαδή ένα περιστατικό το μήνα από ό,τι λένε. Που καταγγέλλεται. Έχει φυσικά, μεγάλη σημασία. Υπάρχει φυσικά ειδικός όρος γι' αυτό πλέον στο εξωτερικό, το sex tortion, κάπως έτσι λέγεται, που συνδυάζει το σεξ και τον εκβιασμό. Ωραία. Πώς λέγεται? Sex tortion. Είναι μία λέξη. Έχουν γράψει το σεξ και τον εκβιασμό και αν το γκουγκλάρει κανείς με αυτό το όνομα, βγάζει ακριβώς αυτό. Υπάρχουν εξαιρετικά βίντεο που κυκλοφορούν, αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Από εκβιασμό. Σεξ και τον εκβιασμό. Σε τι επενδύουν? Θα θυμίσω μόνο την ιστορία πάνω του κοριτσιού που ήταν φοιτήτρια. Μπράβο. Από τον όροφο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Σε τι επενδύουν τα συγκεκριμένα κυκλώματα? Είναι αυτό που λέμε η φθήνια τρώει τον παρά. Με την έννοια πια ότι τα χρήματα τα οποία αφού πετύχουν να πάρουν μια αποκαλυπτική φωτογραφία από το θύμα τους, που στη μεγάλη πλειοψηφία προέρχεται από τον αντρικό πληθυσμό, τα δολώματα είναι γυναίκες ως επιτοπλίστο και σπάνια συμβαίνει το αντίθετο, αφού καταφέρουν να αποσπάσουν μια αποκαλυπτική γυμνή φωτογραφία, μετά ξεκινάει το μαρτύριο, με την έννοια ότι τους ζητούν όχι μεγάλα χρηματικά ποσά, του δίνουν κάποιους συγκεκριμένους λογαριασμούς και του ζητούν από 50 έως 100 ευρώ. Σπάνια υπάρχει επαναληψιμότητα, να επανέλθουν δηλαδή και για να ζητήσουν, και αυτό γιατί? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θύματα. Εγώ πάντως το έλεγα σε μια σύσκεψη που είχαμε κάνει στην αρχή της σεζόν, πρώτη φορά
έγινα γνώστης μιας τέτοιας κατάστασης που μου το έστειλαν κανονικά στη σελίδα μου στο Instagram για να το δω, γιατί δεν πίστευα ότι υπάρχουν κορίτσια εκεί έξω που έχουν IBAN, δηλαδή καταθέτεις κανονικά, και έρχεται ο Δημήτρης και λέει, ας πούμε, θέλω να μου δείξεις στήθος, θέλω να μου δείξεις μάτια, και σου λέει αυτή, κάνε κατάθεση γι' αυτό 10 ευρώ και θα δεις. Τιμοκατάλογος. Τιμοκατάλογος. Προκατάθεση δηλαδή. Κάνεις και από εκεί και πέρα. Και το είδα πραγματικά, γιατί μου έστειλαν το link που μπορώ να το δω. Μάλιστα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά είναι σημεία των καιρών. Οι Ελληνίδες, παρακαλώ. Ναι. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με προϊόντα του εξωτερικού. Ναι. Δηλώνουν τουλάχιστον. Μπορεί σε κάθε χώρα να έχουν και ένα προφίλ. Δεν το ξέρω. Το σημαντικό στο ερώτημα, τι κοινωνικής διαστρωμάτωσης είναι τα θύματα, η απάντηση είναι από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Ένα δεύτερο ερώτημα ήταν τι θα πρέπει να προσέχει, και εδώ θα πρέπει να δούμε λίγο η ουσία του πράγματος. Τι θα πρέπει να προσέχουν αυτοί οι οποίοι δέχονται τέτοιου είδους επιθέσεις. Καταρχήν, θα μπαίνουν από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτό το αίτημα φιλίας, θα πρέπει να μπαίνουν στο προφίλ της γυναίκας που τους έκανε το συγκεκριμένο αίτημα, και αρχίζει να μιας μορφής επικοινωνίας μέσω Messenger συνήθως και μιας βολιδοσκόπησης για το πόσο ευάλωτος είναι στο να ανταποκριθεί. Στην προκειμένη περίπτωση... Ποιος το κάνει αυτό, ο δράστης ή το θύμα? Το θύμα τι θα πρέπει να κάνει στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα, για να διαπιστώσει αν όντως είναι κανονικό το προφίλ ή όχι. Πρώτο. Πώς μπορείς πριν να αρχίσει αυτό το διάλογο, Γιώργο μου. Ευθύς εξ αρχής, αν το οτιδήποτε αυτό, αν θέλεις να το διαπιστώσεις και αν δεις ότι υπάρχει μια επικοινωνία η οποία κλιμακώνεται, θα πρέπει να δεις καταρχήν να μπεις στο προφίλ, μάλιστα, του συγκεκριμένου. Πώς θα τον μελετήσεις, να δεις αν αξίζει. Να δεις. Να σου γυρίσει καλύτερα. Καταρχήν, τι αναρτήσεις έχει κάνει. Ποιους φίλους έχει. Βλέπεις κάποια προφίλ που είναι μόνο γυναίκες και μόνος του αυτός. Σου λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είναι από... Μπορεί να είναι και γυναίκα, επιμένω. Ναι. Σου λέει, συνήθως δεν δηλώνουν Αθήνα. Υπάρχουν και κάποιες οι οποίες δηλώνουν Αθήνα, αλλά συνήθως δεν δηλώνουν Αθήνα σε πόλεις της περιφέρειας. Ώστε αν πεις θα τις συναντήσεις, είναι στο εξωτερικό. Ή στο εξωτερικό, ακριβώς. Και εκεί λοιπόν αρχίζει το πρώτο αλυσβερίς. Βλέπεις λοιπόν στους φίλους. Έχει φίλους οι οποίοι είναι από τη συγκεκριμένη πόλη. Έχει φίλους οι οποίοι είναι κοινοί γνωστοί δικοί σου, τους οποίους τους έχεις ιδιαίτερη... Είναι, τους θεωρείς αξιόπιστους. Και φυσικά πρέπει να βλέπεις τις καταχωρήσεις οι οποίες έχουν γίνει, πόσο και σε ποια σημεία είναι η προσωπική παρουσία η οποία δηλώνεται. Από τις φωτογραφίες του. Από τις φωτογραφίες, ακριβώς. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι ένα πλαίσιο αυτοπροστασίας. Πάντως οι περισσότεροι που κυκλοφορούν στο Facebook είναι μοντέλα πια, σύμφωνα με τις φωτογραφίες. Έχουν πάρει ό,τι κινείται από το εξωτερικό, πραγματικά, και το βάζουν ως δική τους φωτογραφία. Και συνήθως παίζουν Βραζιλία, ξέρεις, παίζουν άλλες χώρες που δεν μπορείς να τους εντοπίσεις. Αυτές οι φωτογραφίες παίρνουν από μοντέλα εκεί. Και πραγματικά στείνουν πολύ ωραία. Κατά τα άλλα είναι Έλληνας, αλλά πίσω συνέχεια τα κοντινά του είναι με πλάνα που φαίνεται εξωτικό μέρος, ο Αμαζόνιος, άλλα. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι δεν είναι. Η ελληνική αστυνομία σε συνεργασία, δεν έχει μία να δείχνει Ελλάδα. Σε συνεργασία με Europol και Interpol, αν θυμάμαι καλά, είχαν φτιάξει ένα βίντεο στο οποίο δείχνει παραστατικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτού του είδους προσέγγιση. Βέβαια, σε εκείνη την περίπτωση αναφερόταν σε ανήλικους. Αλλά και αυτό το βίντεο μπορούν να το βρει όποιος θέλει μέσα στο site της ελληνικής αστυνομίας. Είναι πολύ διδακτικό. Τους παροτρύνουμε να το αναζητήσουν και να το δουν. Είναι βέβαια, επαναλαμβάνω, για ανήλικους, αλλά η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και στους ενήλικες. Και βλέπεις εκεί ότι υπάρχει στημένο σε ένα καλή ώρα, σε ένα πάνελ, ένα πλήθος. Βλέπουμε πλάνα από αυτό που ακριβώς. Ένα πλήθος. Και καλό είναι να το βλέπαμε, νομίζω. Τη διάρκεια, αν μπορούμε. Έχει, παρακαλώ, αγαπητό κοντρόλ. Αν μπορούμε να το δούμε. Ένα λεπτό να το δούμε, βεβαίως. Το ένα λεπτό, αλίμονο, όχι μόνο ένα λεπτό για την ελληνική αστυνομία και τη ζωή μας ολάκερη. Παρακαλώ. Και για το μήνυμα που περνάει.
Ίσως κάποιοι παραξενευθούν που φαίνεται το πρόσωπο του παιδιού. Αυτό έχει γίνει βέβαια μετά από άδεια και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και είναι μια παραγωγή της ελληνικής αστυνομίας, επαναλαμβάνω, σε συνεργασία με τη Europol. Λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι πάρα πολύ καλά τι πρέπει να προσέχουμε και τι όχι. Καλό είναι να έχεις την επαφή με τον άλλον. Αυτό καταλαβαίνεις πως πρόκειται για το κανονικό πρόσωπο και όχι για άλλο πρόσωπο. Όλα τα άλλα είναι στη σφαίρα φαντασίας και της μιας πλευράς και της άλλης πλευράς. Σκεφτείτε το καλά και πράξτε ανάλογα. Και προσέξτε, αν σας ζητάνε φωτογραφίες, καλό είναι να εξαφανιστείτε. Οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν κοντά δεν ζητούν φωτογραφίες, αλλά βλέπουν τον άλλο στα μάτια. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Δείτε σήμερα ποιο είναι το νέο ξεκίνημα του Μάριου Βραχάτη από το MasterChef. Το παιδί που μεγάλωσε στο δάσος μόνο του, με τη βοήθεια των μοναχών, πραγματοποιεί το μεγάλο του όνειρο. Ζωντανή σύνδεση. Ο Γιώργος Κρεμιζάκης είναι ο ποιητής της μελωδίας. Ο άνθρωπος που με την πένα του έχει υπογράψει εκατοντάδες επιτυχίες. Τραγούδια που σιγοψιθυρίσαμε, αφιερώσαμε, λατρέψαμε. Και ζω με δυο καημούς, καρδιά μου. Υπηρετεί το τραγούδι πιστά εδώ και μισό αιώνα. Ο Γιώργος Κρεμιζάκης έχει σημαντικές συνεργασίες με τραγουδιστές. Μαρινέλα, Βοσκόπουλος, Πουλόπουλος, Κουμιώτη και τόσοι άλλοι που απογείωσαν τις επιτυχίες του. Χωρίς εσένα μ' αγαπώ. Μια κάποια αιτία να υπάρχω. Ήσουν μόνο για μια νύχτα, καλή νύχτα, καλή νύχτα. Τραγούδι ορόσημο στην καριέρα του, το είναι «Νωρίς για δάκρυα στέλα». Με πρώτη εκτέλεση από τον Κώστα Βενετσάνου. Είναι νωρίς για δάκρυα στέλα. Παίξε τις κούφες σου και γέλα. Τρέξε στις λάσπες στα νηφόρια. Είσαι πολύ μικρή για γόρια. Γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης, η ζωή του ήταν δύσκολη από πολύ νωρίς. Έχασε τη μητέρα του μόλις 47 ετών από επιληψία και τον πατέρα του σε τροχαίο. Ο Γιώργος Κρεμιζάκης πήγε στην εμπορική σχολή, αλλά είχε ταλέντο στο τραγούδι. Ένας αυτοδημιούργητος νέος με αγάπη για τη μουσική. Μικρή μου αγάπη, δροσοστάνια μου, δεν θέλω τίποτα από τον κόσμο το μεγάλο. Έχει κάνει δύο γάμους. Με την πρώτη του σύζυγο, Μαρία, χώρισε και λίγο αργότερα εκείνη πέθανε από καρδιά. Με την τωρινή του σύζυγο, η πρόταση γάμου ήρθε μόλις στις 3 ημέρες γνωριμίας. Κι όμως μετρούν 25 χρόνια κοινή ζωής. Την ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα. Και παρόλο που δεν έκαναν παιδιά λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας της σύζυγου του, την αγάπησε όσο κανένας και της έγραψε ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο ίδιος. Η Μαρία, η Μαρία, η Μαρία τον γράφω. Μπουάτ, επιτυχίες, χρυσή δίσκη, συνεργασίες ζωής. Ο Γιώργος Κρεμιζάκης έχει βραβευτεί 5 φορές σε φεστιβάλ στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Κάπως έτσι ξεκινάει η καριέρα μου. Βρισκόμαστε στο σπίτι του Γιώργου και της Μαρίας Κρεμιζάκη. Της Μαρίας και του Γιώργου Κρεμιζάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντώ. Και εμείς χαιρόμαστε γιατί μόνο η παρουσία σου ομορφαίνει το σπίτι μας. Εσείς οι δύο άνθρωποι, πώς ενωθήκατε παρέα? Πώς ενωθήκαμε παρέα είναι κάτι το πολύ κοινό. Δηλαδή, γνωριστήκαμε σε ένα μαγαζί. Υπάρχει μια μικρή ιστορία πριν. Κοινοί φίλοι
κάναμε, πήγαινα, είχε μαζί με είδη δώρων και πήγαινα εκεί. Και στενοχωριόταν που με έβλεπε μόνη. Και κάποια μέρα λοιπόν, πριν μου πεις, μου λέει εσύ, θα σου πω εγώ κάτι. Λέω τι, έχω να σου γνωρίσω κάποιον. Μου μίλησε για τον Γιώργο τον Γκρεμιζάκη. Εκείνη την ώρα εγώ της λέω, Μαρία μου, εγώ δεν μπορώ να δέσω με έναν τέτοιον άνθρωπο. Μου λέει, εγώ θα σου γνωρίσω τον άνθρωπο Γκρεμιζάκη. Και εγώ πήγαινα κάτω, έπινα πρώτα τον καφέ μου εκεί. Και έτσι έγινε η γνωριμία. Δηλαδή με είδε και την είδα και εγώ και λέει το βράδυ θα πάμε να φάμε κάπου. Δεν λέω να έρθω. Μετά από τρεις μέρες ακόμα μιλάγαμε στον Νικό. Και της λέω, τι ωραίο δαχτυλιδάκι που φοράς. Είναι της μητέρας μου, εγώ τώρα το είχα για άλλο λόγο. Λέω να το δω λιγάκι και το δείχνει και εγώ το βάλω στο δάχτυλό μου, δείχνει για να δω αν μου πάει, για να δω το μέτρο. Και την επομένη και της λέω, θέλω να σε παντρευτώ. Και αγωνιστήκαμε εκείνη τη στιγμή και μιλάγαμε στον πληθυντικό. Πόσο χρόνο ήσουν τότε, Μαρία? 42 χρονών. Εγώ εκείνη, πριν γνωρίσω τον Γιώργο, είχα ένα θέμα, πέρασα καρκίνο στο στήθος, ελεύθερη, στα 36 μου. Πήγα μερική και χειρουργήθηκα, γιατί εδώ μου μίλαγαν για μαστεκτομή και εγώ... Δεν ήθελες. Δεν ήθελα. Ό,τι γνώριζα, ό,τι μου έλεγαν, για... όταν έλεγα το θέμα υγείας μου, έφευγαν. Και λογικό, ήταν φοβόντουσαν. Λέει, τώρα δεν, ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση. Εσύ το ήξερες όταν τη συναντάς? Όχι, όχι, όχι. Και αποφάσισα να μου το πει κάποια στιγμή. Και όταν του είπα το θέμα αυτό, ότι, γιατί οι γιατροί μου απαγόρευσαν να κάνω παιδί, και όταν του είπα ότι εγώ δεν σου έχω πει αυτό που μου συμβαίνει και νιώθω άσχημα. Και μου λέει, εγώ αγαπώ εσένα και δεν θέλω ποτέ να γίνει συζήτηση στη ζωή μας γι' αυτό το πράγμα. Και μετά από δύο μέρες ήρθε ο παπάς στο σπίτι για τον αγιασμό. Και τότε έκανε... τις βέρες, τις ευλογίες. Και εγώ δεν ήξερα ότι είχε κάνει ήδη τις βέρες και πράγματι αυτό που λέει ήταν τρεις μέρες γνωριμία. Μόνο μια φορά πέ μου, μόνο μια φορά θε μου, μόνο μια φορά να μου πεις σ' αγαπώ. Μόνο μια φορά θέλω. Από μικρό παιδί, για την έννοια γάμος, είχα με τα πρότυπα του πατέρα μου και της μητέρας μου την καλή συμβίωση, την γλυκιά συμβίωση, ένα ίδιο παιδιά. Ποτέ λοιπόν δεν είχα το γάμο μου σαν από κούμπι για κάτι του μελλοντικό. Όταν λοιπόν μου είπε αυτό το πρόβλημα, που ήταν ένα ανθρώπινο πρόβλημα, δεν ήταν κάτι που να το επιδίωξε κανένας να το κάνει, του λέω, εγώ αγάπησα εσένα. Το αν θα κάνω πέθη, πες ότι προσπάθησα και δεν μπορούσα εγώ, διότι δεν ήμουν εγώ ικανός ή διότι είχαν περάσει τα χρόνια μας ή χίλια δυο. Εσύ την αγαπάς από τις τρεις πρώτες μέρες. Ναι. Σου είχε ξανασυμβεί αυτό μέχρι εκείνη τη στιγμή? Όχι. Γι' αυτό είμαι και τόσο πεπισμένος για αυτό που ήθελα να κάνω. Πίστευες ποτέ πως θα βρισκόταν ένας άντρας σαν τον Γιώργο στη ζωή σου για να συμπλέψετε παρέα? Όχι. Τι ήταν το πρώτο πράγμα που είδες εκείνη? Μέσα από τα μάτια της κατάλαβα ότι μέσα που μπορούσα να παρεπλανιέμαι σαν να είμαι σε μια θάλασσα και να βλέπω τα ωραία τα παιδιά. Είχε ένα καθαρό βλέμμα. Είχα περάσει πολύ δύσκολα γιατί δεν το μάθαν ποτέ οι γονείς μου. Ότι είχες θέμα υγείας. Ναι. Ποτέ. Ακόμα και δεν πήγες στα Αμερική, πήγε... Έτσι, πήγα ότι, επειδή είναι ο αδελφός μου εκεί, ότι με κάλεσε να μου γνωρίσει κάποιον για να παντρευτώ. Έφυγαν από τη ζωή και δεν το μάθανε ποτέ. Παντρευτήκαμε 30 το Σεπτέμβρη, 13 Οκτώβρη έφυγε, έσβησε το πρωί στον ύπνο της. Μέσα σε 13 μέρες έγινε ο γάμος και έφυγε και η μητέρα. Όλοι όμπρελα σήμερα κρατάνε, μα για μένα είναι ξαστεριά. Μου πες αγαπώ κι είναι σαν να είναι, μα εις μήνας και καλοκαιριά. Μου γελούν τα γάλματα στον δρόμο. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Από το 92. Αν κάνεις έναν απολογισμό κοινή ζωής, τι θα έλεγες σήμερα? Αυτό το παιδί που δεν σου πρόσφερε, σου λείπει? Όχι, διότι έχω τη Μαρία. Είναι παιδί η Μαρία? Σαν παιδί πολλές φορές, αλλά θα σου πω και το, θα σου πω και το πρώτο στίχο που της έγραψε. Πήρα λίγο από το φεγγάρι να το ράψω μαξιλάρι με ψηλό ψηλό γαζί. Κι άσπρα σύννεφα σαν χιόνι να τα στρώσω για σεντόνι να κοιμόμαστε μαζί.
Γιώργο μου, έχεις γράψει πάρα πολλές επιτυχίες. Αν σου έλεγα να μου διαλέξεις από τα τραγούδια σου 5 τραγούδια που καθόρισαν τη ζωή σου, ποια θα μου διάλεγες και γιατί? Το πρώτο που τραγούδι που έγραψα ήταν «Είναι νωρίς για δάκρυα Στέλλα». Είναι νωρίς για δάκρυα Στέλλα, παίξε τις κούκλες σου και γέλα, τρέξε στις λάσπες, στα λιφόρια, είσαι πολύ μικρή για αγόρια. Το έγραψα που το τραγούδισε ο Κώστας Βενετσάνος. Είναι ένα από τα πιο μελωδικά μου τραγούδια και διότι εγώ είμαι ερωτικός συνθέτης. Μου αρέσει να γράφω και τον ερωτικό, ευαίσθητα πράγματα. Πάμε στο δεύτερο τραγούδι που θα διάλεγες. Ένα από τα ωραιότερα μου τραγούδια, πιστεύω, είναι ένα που έχει πει η Κουμιώτη, «Αγαπιόμασταν, Χριστέ μου, αγαπιόμασταν». Αγαπιόμασταν, Χριστέ μου, αγαπιόμασταν. Τα ματοκλάδα μας λιώναν σαν κοιτιόμασταν. Είναι το αποκορύφωμα του έρωτα, πιστεύω. Τρίτο. Να σου πω ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο το έχει πει ο Τόλης Βοσκόπουλος και είναι στίχη δική μου. Δοξάζω το Θεό και λέω. Σε ευχαριστώ που ζω ακόμα. Κρύβω τα δάκρυ μου όταν κλαίω και πέφτω βρούμητα στο χώμα. Κακό δεν κάνω σε κανέναν και βοηθάω τους φτωχούς. Μα εξαπατώ κι αυτούς και μένα, γιατί έχει γη πολλούς κακούς. Και λέω σε τι κόσμο βρέθηκα και τον αντέχω πια βαρέθηκα. Δεν τον αντέχω πια βαρέθηκα. Αχ Θεέ μου, σε τι κόσμο βρέθηκα. Και είναι περίπου μια περιγραφή του εαυτού μου. Ναι, ο Τόλιος είναι σημάδι για μένα. Του έχω δώσει 4 τραγούδια στον πρώτο δίσκο αυτό που κάναμε. Τα 3 τα έχει κάνει ένα ποτπουρί και δεν τα αποχωρίζεται ποτέ. Κάθε βράδυ τελειώνει με αυτά τα 3 τραγούδια. Δοξάζω το και λέω, σε τι κόσμο βρέθηκα, εγώ τι έχω και τι θα έχω, του χρόνου τέτοια μέρα. Τι έχω και τι θα έχω. Χωρίς εσένα θ' αγαπώ, μια κάποια αιτία να υπάρχω, μια κάποια αιτία για να ζω του χρόνου. Τέτοια μέρα θα σ' έχω ξεχάσει. Τέταρτο, ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που με τιμά που το έγραψα είναι το «Έτσι είμαστε», με το οποίο πήρα το δεύτερο βραβείο στη Σόφια με τον Γιάννη τον Πετρόπουλο. Όντως είναι ένα από τα πιο μελλοντικά μου πράγματα και το έχει πει εκπληκτικά ο Γιάννης. Έτσι είμαστε, έτσι είμαστε αδερφέ μου και έτσι μένουμε. Ταξιδιώτες στη Λιακάδα και ένα πλοίο η Ελλάδα και πηγαίνουμε. Και ένα ακόμα τραγούδι το οποίο μου λες να συμπλήρωμα είναι το «Να της πείτε καπετάνια χαιρετίσματα». Έχω ένα σπιτάκι πλάι στο λιμάνι και ένα μπαλκονάκι με στα κύματα. Κάθε που βραδιάζει πύρετος με πιάνει, να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα, να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα. Αν βάλω όμως και ένα έκτο που το θέλω οπωσδήποτε να στο βάλω, ένα από τα τραγούδια που είπε ο Γιάννης Πουλόπουλος, «Τα ψέματα». Και έπειτα αρχίσαμε για αστείο τα ψέματα στη συντροφιά, κι είπα να δώσουν το βραβείο στη μεγαλύτερη ψευτιά. Και ένα
εξαιρετικά μεγάλο τραγούδι. Μικρή μου αγάπη, Δροστένια, που λέει ο Νίκος Γονικός. Μικρή μου αγάπη, Δροσοστάνια μου, δεν θέλω τίποτα από το κόσμο το μεγάλο. Ακόμα και στο γάμο της Δούκησες, ακουγόταν συνέχεια αυτό το τραγούδι από πικάβου. Τώρα τελευταία όμως μαθαίνω ότι έχεις γράψει ένα τραγούδι για τη Μαρία. Ναι, το 15 Αύγουστο που πέρασε, που είχε την γιορτή της, πήραν πολύ τηλέφωνο και μέσα σε αυτούς ήταν το Μίμης ο Πλέσσας με τη Λουκίλα και πήραν να ευχηθούν. Εγώ τον ρώτησα αυτόν, ήταν λέω, τώρα τι θα κάνετε, τίποτα, πάμε να φάμε κάπου για την γιορτή της Μαρίας και πάμε. Αφήστε εκεί πέρα το αυτοκίνητό σας και θα περάσουμε να σας πάρουμε να πάμε με ένα αυτοκίνητο. Εντάξει. Βγαίνει ο Μίμης με μια ωραία, με ένα ωραίο πίνακα, κάνει αυτό εκείνη το φωτογραφία που είναι το. Σαν αυτή που είναι, σαν Μαργαρίτα μεγάλη. Η Λουκίλα της έδωσε ένα μεταγιόν. Όταν φύγαμε, μου λέει ο Μίμης, περιπληκτικά βέβαια. Ναι. Έτσι που είναι. Εσύ τι έκανες δώρα στη Μαρία. Εγώ του λέω, έκανα δώρα ένα τραγούδι και του τραγουδάω κι εγώ. Να το ακούσαμε. Και το βάζω σε CD. Με το που πάει το μισό τραγούδι, αρχίζει και χειροκροτάει αυτό και λέει: Κύριε, το θέλω αυτό το τραγούδι. Τι θα το κάνεις. Θέλω να το κάνω σε όλο πιάνο να το παίξω. Και λέω: θα στο φέρω αύριο. Και την επομένη το πήγα. Οπότε με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: έλα να ακούσει τι τραγούδι βγήκε. Πώς το έκανα. Σαν σε όλο πιάνο από πλέσσα. Πώς πάει ο στίχος για τη Μαρία. Μόνο μια φορά, Θεέ μου. Μόνο μια φορά πέ μου, μόνο μια φορά να μου πεις αγαπώ. Μόνο μια φορά δώσ' μου, ένα φιλί δώσ' μου και όλα τα άλλα θα σου τα δώσω εγώ. Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο για αυτά που κανείς δεν τολμά. Με το Χάρη Κλίν είχατε κοινή πορεία σχεδόν, δηλαδή επειδή κάναμε δημόσιες σχέσεις κάποια χρόνια στο Δελφινάριο με την Κική Σεγδίτσα, με τη Μέρη Βιντιάδου. Πάντα ήταν Χάρη Κλίν και Κρυμιζάκης. Ήσασταν παρέα πάντα. Έχουμε γράψει πολύ, πολύ ωραία τραγούδια. Μπορεί να είναι σατυρικά, αλλά μέσα έχουν το σοφιστικέ. Το αγαπημένο σου με το Χάρη. Του Κακαμπούμ. Ελλάδα η χώρα του πράσινου βιβλίου. Μαλακά πιο μαλακά. Εκεί βγάζουμε. Ακόμα και τώρα σε συναυλίες μου το λέω. Μας είπανε ότι τα ράντζα θα φύγουν από τις κλινικές και θα έχουν κρεβάτια καβάντζα για να ξαπλώνουμε μαλακά. Αν είχες ένα λιχνάρι και ήθελες να πραγματοποιήσεις κάτι που δεν έχεις καταφέρει μέχρι τώρα, τι θα ήθελες να πετύχεις? Θα σου πω. Εγώ πιστεύω ότι εδώ και λίγο διάστημα βλέπω ότι αυτά που είχα τόσα χρόνια μέσα μου και με πίκραναν, που έβλεπα έναν τόσο αξιόλογο άνθρωπο με τόση ωραία δουλειά και δεν ήταν όπως θα ήθελα εγώ να τον βλέπω τόσο πολύ μέσα στα πράγματα, σιωπηρά έγραφε τα τραγούδια του, ποτέ δεν έτρεξε να ζητήσει... Να ζητιανέψει. Να ζητιανέψει. Εγώ όμως πολλές φορές στενοχωριόμουνα, γιατί ήθελα να βγει παρά έξω. Έβλεπα την αξία που είχα στο σπίτι μέσα και στενοχωριόμουνα. Πολλά βράδια έκλαιγα γιατί και παρακαλούσα την Παναγία να τον δω όπως αξίζει να τον δω. Και θα σου πω τώρα ότι εδώ και ένα διάστημα αυτό το λιχνάρι που λες πώς, το αρχίζω και το ζω σιγά σιγά. Τον θαυμάζεις τον Γιώργο πολύ? Πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος πολύ καλός. Έχει αδικηθεί πάρα πολύ. Και από ανθρώπους που πίστεψα ότι τον αγαπούν, εγώ προσωπικά έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Εσύ με τα γυναικεία σου μάτια, αν έπρεπε να μου πεις τρεις ανθρώπους που τον αγάπησαν πραγματικά, ποιους θα μου έβαζες? Είναι ένας ο Νίκος ο Νομικός, ο Γιάννης ο Πετρόπουλος. Εγώ θα σου πω χωρίς να μου παρεξηγείς, ο Τόλης ο Βοσκόπουλος. Α, ναι, ναι, βέβαια, ναι, συγγνώμη. Ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, για μένα είναι... 10 φορές έχει πει, δεν ξέρεις τι άνθρωπο έχεις δίπλα σου. Ναι. Εγώ το ξέρω, λέει 50 χρόνια. Και ζητάω συγγνώμη που δεν τον ανέφερα, γιατί είναι ξεχωριστός.
Τι είναι ο Τόλης για σένα? Είναι ένας άνθρωπος που είναι γεννημένος για να ερμηνεύει, ερμηνευτής. Να μην νιώθω αυτά τα βράδια που θα μ' αγκαλιάσουν μόνα μες στην κάμαρη την άδεια με το πάνω συντροφιά. Και όταν εγώ το έπαιξα το πρώτο τραγούδι στο πιάνο και το είπα εγώ βέβαια για να το μάθει, πήγε μέσα στην τουαλέτα και κάθε 10 λεπτά, δεν ήξερα γιατί, νόμιζε πως κάτι έπαθε. Καμιά λευγία, ξέρω. Και όταν είδαν τα μάτια του τα κόκκινα, μία αυτό το τραγούδι θα μου δώσει να πω. Σκέφτεσαι καλά, τι θα μου κάνεις? Να μην το βγάζω ποτέ από το στόμα μου. Από εκείνη τη μέρα γίνηκαμε τόσο κολλητοί φίλοι, τόσο... Δηλαδή, πολλές φορές όταν τον πάρω τηλέφωνο, να μου ανοίξει την καρδιά του εκείνη τη στιγμή. Σε παρακαλώ. Τον πήρα να του πω κάποια στιγμή πριν από κάποιο καιρό που ήταν, είχε βγει από την κλινική, να του πω περαστικά κτλ. Αλλά δεν θα τον κουράσω. Και με το που είπαμε δύο-τρεις κουβέντες, του λέω: Ελά, τώρα σε αφήνει αυτό, θα σε ξαναπάρω. Σε αφήνει να ηρεμήσει. Μην με αφήσει από τώρα, κάτσε να μιλήσουμε λιγάκι. Δεν είσαι καλά, θα μιλήσω. Δίνεται παντού. Δίνεται, όχι παντού, εκεί που θέλει, αλλά δίνεται μόλις του τη ζωή. Μόλις... Μοιράζεται και μοιράζει. Ναι. Και λέω σε τι κόσμο βρέθηκα, δεν τον αντέχω πια βαρέθηκα. Αν σου έλεγα να βάλεις εσύ τρεις ανθρώπους στην καρδιά σου μέσα που δεν θα τους έβγαζες ποτέ. Εγώ όταν βάζω εγώ στην καρδιά μου, τους βάζω εγώ. Αδιαφορώ για το αν θα με βάλει και ο άλλος στην καρδιά του. Εσύ ποιους θα έβαζες? Έβαλες τον Τόλη. Άλλους? Είναι πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο δύο. Το Μίμη Πλέσσα θα τον έβαζες? Βέβαια. Μέσα στην καρδιά μου. Τον Νίκο τον Νομικό. Τον Γιάννη τον Πετρόπουλο. Μιλάμε για ανθρώπους. Τους έβαλε κομμάτι. Και η σύζυγος. Ναι. Και για το Μίμη και εγώ έχω να πω και για τη Λουκύλα. Όπως έχω να πω και για τον Γιώργο τον Τζούκαλη. Και τη Μαργαρίτα, τη γυναίκα του, που τώρα τελευταία έχουμε έτσι ντεθεί και είναι πραγματικά άνθρωποι που σου δίνουν τη ζεστασιά τους, τη θετική τους ενέργεια. Εγώ, επειδή εργάστηκα σε πολύ ευαίσθητο χώρο, κέρδισα πολύ πόνο. Όταν έβλεπα ότι όλοι μόνο για τις χαρές και όταν κάτι συνέβαινε, απομακρυνόταν, αυτό με στενοχωρούσε. Αν είχες εσύ το λιχνάρι, Γιώργο μου, τι θα ζήταγες? Όταν φύγαμε από τη ζωή, να φύγαμε και δύο μαζί. Εγώ και η Μαρία. Να μην αφήσει ένα τον άλλο. Να μην το ξέραμε και να κοιμηθούμε ένα βράδυ και να κοιμηθούμε για πάντα. Ξέρεις το μετά? Το μετά, από ό,τι μου λέει, όχι η λογική μου, αλλά η ψυχή μου, βασιζόμενη στη θρησκεία μας, το μετά θα είναι ένα απέραντο, ευτυχισμένο μέρος που θα γαλινέψουν οι καρδιές μας από πολλά πράγματα. Με ποιο τραγούδι θα επέλεγες να σε αποχαιρετήσουν? Ένα τραγούδι το οποίο θα μου άρεσε πολύ. Θα πω να αφήσω την αγάπη πίσω μου. Το μικρή μου αγάπη του Δροσιτελιά μου. Μικρή μου αγάπη, Δροσιτελιά μου. Δεν θέλω τίποτα από τον κόσμο το μεγάλο. Έχουμε περάσει πολύ δύσκολα και το έχουμε παλέψει ενωμένοι, κρατώντας ο ένας το χέρι του αλλού. Ο χώρος του Γιώργου, η δουλειά του είναι λίγο δύσκολη. Εγώ, επειδή δεν ήμουνα στο χώρο αυτό, δεν ανήκω σε αυτόν τον χώρο και ανήκω αντίθετα σε ένα άλλο χώρο ευαίσθητο, δεν μπορώ πραγματικά την ευχαριστία και να... Κοιτάνε πώς να δουν ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Ο διαρρήκτης θα κλέψει. Δεν μπορεί όμως να καταστρέψει. Γι' αυτό και εγώ όταν έκλεψε η Μαρία είπε αποκλείω να καταστρέφω. Πριν γνωρίσω τον Γιώργο, κλαίγοντας την εικόνα της Παναγίας, την παρακάλεσα. Εάν είναι να έρθει κάτι καλό στη ζωή μου, να έρθει. Εάν δεν είναι, να μην έρθει. Δεν πέρασαν ούτε 5 μήνες. Μπορεί για κάποιους να μην αρέσει η σχέση αυτή, να μην τη θέλουν, να θέλουν να είμαστε... Να μην του δίνω το ποτήρι, το νερό στο χέρι, αλλά εγώ όσο ζω θα του το δίνω. Όσο ζεις, τι θα τις δίνεις, Γιώργο? Όσο πιο πολύ μπορώ, καλά δουλειά.
όσο την έχω. Μαρία, το θα μου δίνει νερό σημαίνει ότι εντάξει, δεν θα με αφήνει ποτέ χωρίς φροντίδα, χωρίς να μου προσέχει, χωρίς το ένα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να βήξω και να πει Μαρία, τι έχεις. Μια καρδιά κι αυτή σου τη χαρίζω. Πόσο σ' αγαπώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνω μου, εμείς ευχαριστούμε που μας έκανες αυτή τη μεγάλη τιμή να έρθεις εδώ στο σπίτι μας. Πέρασα πολύ όμορφα, μελωδικά. Και να ευχαριστήσω και όλους τους συνεργάτες σου. Κανένας δεν πάει μόνος του, χωρίς συνταξιδιώτες, που να παίρνει ο καθένας τη βαλίτσα του και το βάρος που του αντιστοιχεί. Συνοδοιπόροι στο αύριο. Έτσι. Αγαπιόμαστε, Χριστέ μου, αγαπιόμαστε. Σαν κοιτιόμασταν. Δείτε σήμερα ποιο είναι το νέο ξεκίνημα του Μάριου Βραχάτη από το MasterChef. Το παιδί που μεγάλωσε στο δάσος μόνο του με τη βοήθεια των μοναχών πραγματοποιεί το μεγάλο του όνειρο. Ζωντανή σύνδεση. Λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, εγώ στις διαφημίσεις ξεφυλίζω αυτές τις 50 συνταγές με ροδάκινα, τζάμπα είπαμε είναι το βιβλίο, δροσερή σαλάτα με σος γιαουρτιού, κοιτάξτε εδώ ωραία εικόνα. Προηγούμενη σελίδα. Σε τρελάθηκα και επειδή θα πάμε τώρα στο Μάριο, σαλάτα με ροδάκινα κοινόα, καπνιστή μπριζόλα και φρέσκο βασιλικό. Πω, πω. Να είχαμε μία τώρα, όμως πραγματικά κρύα σούπα. Ροδάκι του με παρμεζάνα, μπέικον. Αυτό. Τζίντζερ. Αυτό θες, Χρυσαυγή. Αλλά όλα αυτά θα τα δώσω στο Στρουμπάκο, γιατί ξέρω ότι στο σπίτι είναι αυτός που μαγειρεύει και μου έχει κάνει το τραπέζι. Περιμένουμε πρόσκληση. Για να μάθεις την Άγκη πώς είναι να διαβάζει τις συνταγές και να τις εκτελείς. Μας ακούσει τώρα. Την αγαπώ πολύ και το ξέρεις, όπως και το κοριτσάκι σας. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο Σπύρο Σιγούρο που βρίσκεται με το Μάριο. Το Μάριο που όλοι έχουμε αγαπήσει από το MasterChef και του είπα, όταν το όνειρό σου θα γίνει πραγματικότητα, πού θα το δείξεις? Στην εκπομπή που σ' αγάπησε περισσότερο. Μάριος Βραχάτης και Σπύρος Σιγούρος. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Καλό μεσημέρι από τη Σαλαμίνα. Όχι, εδώ που, από το μέρος που ο Μάριος πέρασε τις πιο δύσκολες μέρες της ζωής του, τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, και στο μοναστήρι της Παναγίας Πανερωμένης, αλλά και στη σκηνή όταν αναγκάστηκε μικρό παιδί να ζήσει μέσα στο δάσος. Εδώ λοιπόν είναι το μέρος που έμελε να κάνει και το όνειρό του πραγματικότητα ο Μάριος Βραχάτης, που είναι ακριβώς δίπλα μου, με όλες αυτές τις πολύ ωραίες και λαχταριστές γεύσεις που βλέπεις ακριβώς μπροστά μας και που δείχνουμε και με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Γιάννη του Ποδόγυρου. Πάντως, Σπύρο μου, θέλω να πω το εξής, επειδή όταν ήρθε ο Μάριος εδώ στην εκπομπή του έλεγα, Μάριε, πρέπει να κάνεις κάτι δικό σου, έχεις περιπλανηθεί σε δάση, σε έχουν φροντίσει μοναχές, πρέπει αυτή τη στιγμή, σε αγάπησε τόσο πολύ ο κόσμος από το MasterChef, να κάνεις κάτι δικό σου. Και μου λέει τότε κλείνοντάς μου το μάτι, κάτι ετοιμάζω, Ζήνα. Του λέω, κανόνισε κακομοίρη μου, να μην είμαστε οι πρώτοι που θα το δείξουμε. Λέω αλήθεια, Μάριε? Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Ναι, Ζήνα μου, καλησπέρα και από μένα. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Εντάξει, μεγάλη χαρά, συγκίνηση ταυτόχρονα, δεν μπορώ να σου περιγράψω πώς νιώθω. Όταν το όνειρό σου γίνεται πραγματικότητα και βλέπεις και τις δουλειές, τα πιάτα και το μαγαζί στημένο έτσι όπως είναι, μεγάλη συγκίνηση, μεγάλη χαρά. Πιστεύω να πάμε καλά. Εγώ και... θέλω να πω, Ζήνα, συγγνώμη που διακόπτω το Μάριο, αλλά φαίνεται, πέρα από τη θέληση και την ψυχή που έχει ο Μάριος, ήταν και θέλημα Θεού. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ από αυτό που θα μας δείξει αμέσως ο Μάριος. Μάριο, μπορεί να γυρίσει, παρακαλώ. Και αν μπορέσουμε με την κάμερα να εστιάσουμε σε αυτό εδώ το D. Το D τι είναι? Είναι το λογότυπο του μαγαζιού του που σημαίνει divine, δηλαδή θεϊκό. Ο Μάριος λοιπόν, πιστεύοντας στο Θεό, θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι είναι θέλημα Θεού. Συγκινήσε βρε Μάριε. Σίγουρα είναι... Συγκινούμε, ναι. Το divine
Το λογότυπό μας έχει στηθεί βάση αυτού νου εδώ του μπέργκερ πιο πολύ. Με αυτό πήγα στο MasterChef, με αυτό πέρασα, με αυτό μπήκα στο σπίτι. Ήταν οι κριτές εκείνη τη στιγμή που μου είπανε με ένα μπέργκερ θα μπεις στο MasterChef. Και τους λέω, παιδιά, δεν είναι ένα απλό μπέργκερ, είναι ένα θεϊκό μπέργκερ. Οπότε το θεϊκό είναι και το divine. Οπότε το divine είναι θεϊκό. Μάρια, να σου πω κάτι, είσαι πολύ καλό παιδί και ελπίζω αυτή τη φορά να σου πάνε όλα καλά στη ζωή σου. Θέλω να πω, σε λίγο έχουμε και κάτι που είναι δώρο. Κάποιοι σου προσέφεραν ένα συγκεκριμένο δώρο για το άνοιγμα του μαγαζιού. Αλλά την τελευταία φορά που σε αφήσαμε, η μαμά σου ήταν άρρωστη και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Πέρασες και αυτό το δύσκολο κομμάτι, προσπαθώντας αυτή τη στιγμή να σταθείς στα πόδια σου. Και πραγματικά θέλω να σου πάνε καλά με την ευχή της μάνας σου από εκεί ψηλά. Να σε καλά, Ζηναμού, να σε καλά, το ξέρω και εκείνη είναι περήφανη και εκείνη τώρα και όλα καλά. Αγάπη μου γλυκιά. Σ' αγαπώ πολύ, το ξέρεις. Και εγώ σ' αγαπώ. Θα είμαστε οι πρώτοι που θα έρθουμε στο μαγαζί να στηθούμε εκεί και να περιμένουμε. Να είστε καλά. Δημήτρη μου, κάτι ήθελα. Σας. Κάτι ήθελα ο Δημήτρης ο Γιώτης να σου πει. Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε, δεν βιαζόμαστε. Καλή επιτυχία. Όχι απλά σε προστατεύει από τα ψηλά, αλλά είναι περήφανη και σου χαμογελά. Και όταν νιώθεις μοναξιά, κοίτα ψηλά και χαμογέλα της. Οι στόχοι σου επιτεύονται, καταφέρνονται. Φέρνεις αποτελέσματα και είσαι άξιος μιας άξιας μάνας. Έτσι είναι και πραγματικά έχει πάρα πολύ δουλέψει ο Μάριος στη ζωή του για να φτάσει εδώ που έφτασε. Τυχαία σήμερα ήρθε να με δει και η φίλη μου και εκεί η Εμμανουηλίδου, αγαπημένη μαγείρισα της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Τον έβλεπε στο Μάριο στο παιχνίδι. Ναι, το ξέρω γιατί μου έλεγε και ήσουν από αυτές που μου λέει, μα να φύγει ο Μάριος από το Master Zen. Μου κακοφάνηκε πάρα πολύ γιατί ήταν. Μου στείλες μήνυμα το ίδιο βράδυ. Από τους πιο συμπαθητικούς σεφ. Και φαινόταν ότι είναι πολύ καλό παιδί και γνώστης της μαγειρικής. Πάντως, Κική μου, και εσύ κρατάς το απλό. Δηλαδή, δεν κάνεις τα σύνθετα πράγματα. Γιατί και ο Μάριος είπε, μα θα μπω στο MasterChef με κάτι το οποίο είναι απλό και θα μπω. Ναι, γιατί να μην μπω. Εγώ πάντοτε το λέω ότι την ελληνική κουζίνα τη χαρακτηρίζει η πολυτέλεια της απλότητας. Αυτό είναι που κερδίζει και τον κόσμο και αγαπάει τόσο πολύ την ελληνική κουζίνα. Και ο Μάριος, επειδή ήταν απλός, γι' αυτό τον αγάπησε ο κόσμος. Γιατί ήταν παιδί που έφτασε εκεί που έφτασε μόνος του. Σπύρο, κάτι μας έλεγες, με ενημέρωσε η Ελισάβετ Νικολαίδου, η αρχισυντάκτριά μας, ότι κάποιο δώρο ψυχής έχει ο Μάριος μαζί του σε αυτό το νέο ταξίδι της ζωής του. Ακριβώς. Μπαίνοντας μέσα στο χώρο, σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί που το ξεκίνησε από το μηδέν, πρέπει να το πω αυτό. Ο Μάριος έβαλε πολύ προσωπική εργασία. Να δούμε και τα πλάνα που έχουμε, Γιάννη Καλανούλη, μπροστά, σε παρακαλώ. Περάσαμε λοιπόν στο γραφείο, εκεί που είναι η μηχανή, η ταμιακή μηχανή του Μάριου, και ακριβώς δίπλα έχει μια εικόνα της Παναγίας. Είναι μια διαβασμένη εικόνα αυτή που του έδωσαν οι καλόγρες, οι μοναχές από το μοναστήρι της Παναγίας Πανερωμένης, εκεί που ο Μάριος έζησε ένα πολύ μεγάλο μέρος ζωής του και πέρασε πάρα πολλές δοκιμασίες, αλλά και εκεί που ήρθε πρώτη φορά σε επαφή με την μαγειρική και με την κουζίνα. Ναι, είναι ένα συναισθηματικό δώρο. Και σίγουρα θα έπρεπε να είναι μέσα στο μαγαζί, οπότε γι' αυτό είναι από την αρχή. Μπορεί να μην είναι κάποια χρήματα, κάτι, δεν είναι όμως το μεγαλύτερο δώρο που υπάρχει στη ζωή και πρέπει, το έχω ξαναπεί, να είμαστε κοντά στην εκκλησία μας και να είμαστε καθαροί στην ψυχή. Αυτό μετράει, τίποτα άλλο. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι σε έχει διδάξει αυτό το τελευταίο διάστημα, δηλαδή μπήκες στο MasterChef, απέκτησες αυτή την αναγνωρισιμότητα και έρχεσαι σήμερα, ας πούμε 4 μήνες μετά, να φτιάξεις το δικό σου χώρο. Κέρδισες φίλους, έχασες φίλους. Με νοιάζει πολύ αυτό το ταξίδι σου, το τηλεοπτικό, πόσο σου κόστησε και αν σου κόστησε ψυχικά. Ναι. Σίγουρα κέρδισες φίλους και τον κόσμο, την αγάπη και τη δοτικότητα που σου δίνει, που με αγαπάνε άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, σταματάνε στον δρόμο να μ' αγκολιάσουν, να μου πούνε ότι είσαι αληθινός, είσαι πραγματικός.
Οπότε όλα αυτά για μένα σημαίνουν πάρα πολλά και από το κομμάτι της τηλεόρασης μέσω του MasterChef και φίλοι εδώ στην περιοχή γύρω-γύρω και από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό στέλνουν μηνύματα για συγχαρητήρια και για την προσωπικότητά μου αλλά και για το μαγαζί. Χρυσαυγή, κάτι θέλεις να ρωτήσεις? Μην ξεχνάμε, Ζήνα, ότι... Σπύρο εσύ. Θα μιλήσει και μετά. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι στο πλευρό του Μάριου είναι και ένα γνωστό σας πρόσωπο, ένα γνωστό μας πρόσωπο. Πες μας εσύ, να τον καλέσουμε εδώ στην παρέα. Για αυτό το μήνα, για αυτό το 20ήμερο περίπου, στο πλευρό μας είναι και ο Δημήτρης ο Τσίκυλης. Έλα! Ο γνωστός Δημήτρης με το μουστάκι. Έλα! Ελάτωνα. Α, είστε πολύ! Μαζί μας για 20 μέρες να μας βοηθήσει λίγο εδώ πέρα. Να στηθούμε λίγο, να είμαστε σε ένα πλάνο σωστό, να βγουν τα πράγματα σωστά. Έχουμε φτιάξει και το μενού με τον Μάριο και τον Χρήστο. Αυτό για μένα λέει πολλά. Άρα πάνω να πει ότι από το σπίτι μέσα δεν μπήκαμε και βγήκαμε. Τι ωραία παρέα που είστε εκεί. Μια φιλία, μια εγκάρδια φιλία και πάνω απ' όλα αυτό μετράει. Από πού περνάς, να σου μένουν κάποιες εικόνες καλές και να αποκτάς. Από πού ήταν η καταγωγή του? Που έχουν νόημα. Καταγωγή από πού είχες? Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ. Καταγωγή από πού είσαι, ρωτάει η Ζήνα? Καταγωγή είναι από Μακεδονία. Καβάλα. Καβάλα, το θυμάμαι ότι ήταν από Μακεδονία. Αλλά η καταγωγή είναι από εκεί, ρίζει από εκεί. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα ο Μάριος. Τι σημαίνει για μένα ο Μάριος? Πρώτη μέρα ζεστή οντισιόν, βλέπω αυτό το χαμόγελο που βλέπετε όλοι. Μου λέει, γεια σου φίλε μου, λένε, είμαι ο Μάριος, λέω χάρηκα. Και κάτι αρχίζει και γίνεται. Δεν ξέρω τι, κάτι αρχίζει και γίνεται όμως. Και από εκείνη την ημέρα δεν έχουμε σταματήσει στιγμή να μιλάμε στο τηλέφωνο, να είμαστε κοντά. Αισθάνομαι ότι είσαι λίγο σαν μεγάλος αδερφός. Ο τρόπος με τον οποίο του μιλάς όση ώρα είμαστε εδώ, πριν ανοίξει η κάμερα, είναι αδελφικός. Ναι, έτσι νιώθω. Το νιώθει και ο ίδιος. Κοιμόμαστε αυτή τη στιγμή, θα το πω, στο ίδιο σπίτι, στο ίδιο κρεβάτι. Δεν τον φοβίζει αυτό το Μάριο, κοιμόταν στο δάσος τώρα που μοιράζεται ένα κρεβάτι και ένα δωμάτιο. Βλέπεις έναν άνθρωπο που από πολύ δύσκολες καταστάσεις έχει σταθεί στα πόδια του, έχει πατήσει στη ζωή του, έχει βγάλει από τη ζωή του νόημα, σημαντικό για μένα, και αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει το όνειρό του να το πραγματοποιήσει και να φέρει νέες γεύσεις σε ένα νησί το οποίο δεν έχει κάτι παρόμοιο και πολύ καλά προϊόντα. Αυτό για μένα λέει πολλά. Θέλω να σου πω, Ζήνα, ότι η παρέα είναι ακόμα πιο μεγάλη. Α, και αλλούς θα μας εμφανίσεις. Να ρωτήσει τη Χρυσαυγή και μετά εμφάνισέ μας κι άλλο. Σχετίζεται με αυτό που υπόθηκε τώρα για τον, για τον Μάριο, στον οποίο και εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα. Είναι ένα παιδί λοιπόν που κατάφερε το όνειρό του και ο δρόμος του δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέτελα, απέναντίας είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Υπάρχουν πολλά παιδιά λοιπόν που αυτή τη στιγμή είναι στον καναπέ και σε βλέπουν ή όπου αλλού και έχουν και αυτά πάρα πολλά όνειρα, αλλά δεν έχουν δίπλα τους κάποιον, μπορεί να μην έχουν κανένα background, κανένα εφόδιο. Μα και ο Μάριος δεν είχε κανένα εφόδιο. Μα γι' αυτό το λέω. Τι είναι αυτό που θα τους συμβουλέψεις, τι πρέπει να κάνουν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά σου εκείνα, τα οποία πιστεύεις ότι σε βοήθησαν να καταφέρεις να πετύχεις ένα όνειρο που φαίνεται τόσο μακρινό για σένα? Εγώ θέλω να πω ότι τα όνειρα δεν πρέπει να τα αφήνουμε, ποτέ να μην το βάζουμε κάτω. Σίγουρα θα υπάρχουν δυσκολίες, σίγουρα κάποια όνειρα δεν θα πραγματοποιούνται, αλλά ποτέ να μην το βάζουμε κάτω, γιατί η στιγμή θα έρθει και πρέπει να την αρπάξει από τα μαλλιά. Οπότε κανένας να μην το βάζει κάτω. Ήμουνα πάρα πολύ χαμηλά, ήμουνα στον δρόμο που τα έχουμε ξαναπεί και φτάνει σε ένα επίπεδο αργά ή γρήγορα. Θέλει λίγο υπομονή, αλλά ποτέ δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Ο δρόμος είναι καλύτερο μέρος από το δάσος. Γιατί μαθαίνεις πολλά. Μαθαίνεις πάρα πολλά στο δάσος. Έτσι δεν είναι τυχαίο πως οι πρωτόγονοι από το δάσος ξεκίνησαν, έτσι, για να τα λέμε. Και θέλω να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τους ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό, γιατί λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλο τον κόσμο και είναι μια ευκαιρία αυτή τώρα να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα από Γερμανία, Καναδά, από όλο τον κόσμο. Να τους δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ και εκεί πέρα που είναι μακριά, εκτός στην Ελλάδα, και να είναι καλά, υγεία, ευτυχία και αγάπη, τίποτα άλλο. Σπύρο, μεγάλωση η παρέα. Θα μας συστήσεις, μεγάλωση η παρέα, γιατί στην παρέα μπήκε και ο Ρένος. Ο Ρένος είναι ο συνιδιοκτήτης και συνεργάτης του Μάριου του Βραχάτη. Ρένο, γιατί πίστεψες στο Μάριο, τι είναι αυτό που σε έκανε να επενδύσετε από κοινού σε αυτό το μαγαζί? Έχω πει και από πιο παλιά ότι το Μάριο τον ήξερα πολλά χρόνια πίσω, τον γνώρισα με τα προβλήματά του. Καλός ή κακός, πρώτα με βοήθησε ο Μάριος. Και με ποιο τρόπο?
σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις, θα έλεγα. Ήρθε, στάθηκε δίπλα μου. Με κράτησε ψηλά και ήρθε η ώρα, ναι. Απλά να δώσω πίσω ό,τι μπορούσα. Τι ωραίες. Το όνειρό του μας κέρδισε και εδώ είμαστε. Τι ωραίες σχέσεις είναι αυτές. Από το Divine είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Είμαστε μαζί, είναι από το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας εδώ. Οπότε είναι κάτι που μας φέρνει πάρα πολύ κοντά και γι' αυτό και όλο το κόνσεπτ του μαγαζιού, οι προσπάθειες και από τη δική του μεριά και από τη δική μου για να στηθεί το μαγαζί, για να το φτιάξουμε έτσι όσο μπορούμε πιο όμορφο. Εγώ με τις γεύσεις και τις ιδέες μου και με τα παιδιά και με τον Δημήτρη Τζίγκελ και το Χρήστο. Εσύ τώρα κοίταξε να δεις. Βάζεις την δημοσιότητά σου και τη δημοτικότητά σου που είναι πολύ μεγάλη. Και αυτό πρέπει να το πω, νομίζω ο φίλος σου το γνωρίζει. Ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ. Ναι. Πέρασαν από το MasterChef πολύ αξιόλογα παιδιά. Εσύ έφυγες πιο νωρίς από τα άλλα παιδιά και όμως έχεις μείνει στη συνείδηση του κόσμου σαν να είσαι ο πρώτος, ο δεύτερος ή ο τρίτος. Σαν να μείνεις μέχρι το τέλος και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Περιμένω. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν θα έρθουμε για να φάμε, θα πάρω και το στρουμπάκο μαζί. Γιατί ο Δημητρής είναι καλός γευσηγνώστης. Έτσι έχω να δοκιμάζει. Και μια συνταγή με ροδάκινα. Ναι, και να βάλετε λέει και μια συνταγή με ροδάκινα, να τιμήσετε τη Βέρεια. Έστω σε μια σαλάτα κάπου. Ωραία, ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε, αλλά είναι έτσι, έτσι, έτσι. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, Ευγενία μου, πάμε να μου συστήσεις αυτό το καταπληκτικό κορίτσι. Αυτό το πανέμορφο κορίτσι που είναι παράδειγμα για όλους μας, ζει τα όνειρά της, γεννήθηκε με μια ιδιαιτερότητα στο χεράκι της. Όταν ο ομφάλιος λόρος θυλίχτηκε πριν ακόμα γεννηθεί, όμως αυτό δεν την εμπόδισε να είναι αθλήτρια, είναι μέλος της παραολυμπιακής ομάδας. Κούκλα. Σπουδάει στο πανεπιστήμιο και ζει τη ζωή της με πάθος και με πολύ όρεξη. Δημιουργικά, χωρίς να το έχει βάλει κάτω και χωρίς να θεωρεί ότι το χέρι της είναι εμπόδιο σε κάθε δρόμο της ζωής της. Παρακαλώ. Με τις διακρίσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο, η πρωταθλήτρια κολύμβηση Σέφη Γκουλή αποδεικνύει καθημερινά ότι η αναπηρία δεν αποτελεί εμπόδιο σε τίποτα. Γεννήθηκε στην Αθήνα πριν από 22 χρόνια. Το δεξί της χέρι κόπηκε κατά τη διάρκεια της κοίησης της μητέρας της από τον ομφάλιο λόρο. Είχε όντως θυλιχτεί, δεν το είχαμε δει, διότι το μωρό, όπως ξέρουν όλοι, κινείται μες στην κοιλιά, ειδικά τους τελευταίους μήνες κοίησης. Οπότε η θεωρία του γιατρού είναι ότι είχε μπλεχτεί στο χέρι μου και το σφίξε τόσο πολύ που κατέληξε να κοπεί. Βέβαια, η μητέρα μου είχε και μέχρι τον ένατο μήνα εμετούς, οπότε αντιμετωπίζει την γνωστή παλινδρόμηση που προσπαθεί ο οργανισμός να αποβάλει το μέλος. Οι γονείς της Έφης το αντιμετώπισαν με τον καλύτερο τρόπο, καθώς η Έφη δεν απέκτησε ποτέ κόμπλεξ λόγω της αναπηρίας της και ήταν ανέκαθεν εξαιρετικά κοινωνική. Μάλιστα, η μητέρα της μάθαινε να κάνει καθημερινά πράγματα να φαίνονται φυσιολογικά. Με έμαθα από μικρή να μην έχω κόμπλεξ, ούτε να ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Δηλαδή ποτέ δεν ένιωσα ότι έχω κάποια ιδιαιτερότητα. Ήμουνα πολύ φυσιολογική στις κινήσεις μου, σε όλα μου πάντα. Όταν έβλεπε ότι πήγαινα να κρύψω το χεράκι μου, με μάλλον και μου έλεγε ότι όχι, αυτό δεν θα το κρύβεις. Γιατί αυτό δεν πρέπει να σε κάνει να ντρέπεσαι. Έτσι είσαι και σε όποιον αρέσεις. Δεν κολλάω στις κινήσεις μου, τις κάνω όλες πολύ αυθόρμητες και έχω προσαρμοστεί και κάνω οτιδήποτε, τα πάντα δηλαδή μπορώ να κάνω, με διαφορετικό τρόπο. Η ενασχόλησή της με το κολύμπι άρχισε στα 4 της χρόνια. Άρχισε να κολυμπά για να μην ατροφήσει το χέρι της. Στα 13 ήρθε το πρώτο μετάλλιο και τότε μπήκε στην Εθνική Ομάδα Παραολυμπιονικών. Μέχρι τότε κολυμπούσε με αρτιμελή άτομα. Ο πρωταθλητισμός όντως πρέπει να στερήσει σε πράγματα για να βγει κάτι καλό. Εγώ, ας πούμε, σαν παιδί δεν έβγαινα ποτέ να πάω για έναν καφέ όπως πηγαίναν τα άλλα παιδιά. Δεν ξενύχταγα. Δηλαδή ήταν πράγματα που μου λέγανε παρέα μου πάμε για έναν καφέ και εγώ είχα προπόνηση την ώρα που πήγαινα για καφέ, οπότε τους απέριπτα, δεν πήγαινα για καφέ. Αλλά αυτό ήταν η δικιά μου επιλογή καθαρά. Εγώ πριν αρχίσω τον πρωταθλητισμό ήξερα ξεκάθαρα ότι όντως θα κάνω θυσίες γι' αυτό
Και επειδή το αγάπαγα πάρα πολύ και τις έκανα και δεν το παίρνω σαν θυσίες πλέον, γιατί με έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που εμένα με ικανοποιεί και μακάρι να φτάσω και πιο ψηλά. Όμορφη, κοινωνική και με όλη τη ζωή μπροστά της. Η αναπηρία της Έφης ποτέ δεν της δημιούργησε πρόβλημα ούτε στις σχέσεις της με τα αγόρια. Έχω και μια σχέση 4 χρόνια. Μια χαρά, ποτέ δεν αντιμετώπισα στο ερωτικό κομμάτι να έρθω σε επαφή με ένα άλλο φίλο. Ήμουν πάρα πολύ ανοιχτή, πολύ αληθινή, ποτέ δεν έκρυψα τον εαυτό μου και ποτέ δεν είχα κόμπλεξ. Δηλαδή, έλεγα πάντα ότι αυτός ο άνθρωπος που θα με αγαπήσει αυτό που είμαι. Δεν χρειάζεται ούτε να προσθέσω μέλος, γιατί με είχαν ρωτήσει και φίλες μου, μου λέγανε, ας πούμε, αργότερα δεν σκέφτεσαι να βάλεις. Ποτέ δεν το σκέφτηκα. Δηλαδή, θέλω να είμαι έτσι όπως είμαι. Στόχος της Έφης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ η ίδια στέλνει ένα μήνυμα στα παιδιά με ακροτηριασμό. Έχω να πω στα παιδιά αυτά ότι η ζωή δεν τελειώνει επειδή χάσαμε ένα άκρο. Η ζωή συνεχίζεται, γιατί θα μπορούσαν να είναι σε κατάσταση πολύ χειρότερη, να έχουν χάσει τη ζωή τους. Η ζωή είναι ωραία, οπότε δεν χρειάζεται να τη σταματάμε τη ζωή μας και να μην κοιτάμε παραπέρα επειδή χάσαμε ένα άκρο ή επειδή μείναμε σε καροτσάκι. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο όλο αυτό και πρέπει να προσαρμόζουμε τη ζωή μας. Είναι ωραία η ζωή. Τι ωραία μαθήματα ζωής. Είναι ωραία η ζωή. Τι σημαίνει χάσαμε ένα μέλος. Λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, αγαπημένα μου σκηνοθέτη, να περάσουμε να βγάλουμε αυτά τα πλάνα. Γιάννη Γαλανούλη, έχω ζητήσει κάποια πλάνα εδώ δεξιά να έρθουν σε μένα. Ο κύριος Τρυφωνόπουλος να βάλει έτσι μουσική. Ποιος πιστεύετε ότι έχει κάνει θέμα με τους εύζωνες, με τους τσολιάδες? Μήπως έχει κάνει, παρακαλώ, έναν-ένα θα τους πάω με τη σειρά από το Γιάννη Γαλανούλη, η Ευγενία Πουλοπούλου ή Ψηλάντη? Μήπως αυτό το θέμα για να το κάνει και να κάνει το ρεπορτάζ πήγε η Εύη Γιαρκιά? Μήπως πήγε η Ρούλα Κουσκουρή? Μήπως πήγε η Ζήνα? Μήπως πήγε η Ιωάννα Κομματά? Μήπως πήγε ο Στρουμπάκος? Εσύ βρούτε! Τόσα θέματα υπάρχουν! Να πάμε εμείς οι γυναίκες! Μας στείλαμε το Στρουμπάκο στους εύζωνες! Ναι, γιατί είναι σύμβολο περηφάνειας οι εύζωνες. Οι εύζωνες είναι. Εμείς ρεπορτάζ θα κάναμε για τους εύζωνες. Και μάλιστα τα πλάνα κόντρο και πανοραμίκ. Κόντρο πλόνσε. Πόσα καφάσια χρειάστηκες? Είναι από τα ρεπορτάζ, να σου πω την αλήθεια, που μου άρεσαν πραγματικά. Και εμάς δεν θα μας άρεσε να κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ? Δηλαδή, έλεος. Δεν είπα όχι, αλλά... Το καμάρι το δικό μας είναι οι εύζωνες. Έτσι. Βγαίνει από μέσα μου. Τη μιλάει η Ελληνίδα μάνα εδώ, ε. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, μετά τις διαφημίσεις θα σας αποκαλύψει ο Στρουμπάκος δυστυχώς τα μυστικά των ευζώνων. Παρακαλώ. Εδώ λοιπόν είμαστε παρέα και πάμε σε αυτό το θέμα ρεπορτάζ, θα το έλεγε κανείς, που έχει εντρυφήσει ο Δημήτρης Τρουμπάκος στα μυστικά των ευζώνων. Πάμε και πριν λοιπόν για τα σύμβολα περηφάνειας και λεβεντιάς. Μιλάμε για τους εύζωνες, τους ανθρώπους που είναι 24 ώρες βάση άγρυπνη φρουρή στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Αφρομή στάθηκε η φωτογράφος των ευζώνων, η Δήμητρα Χατζιαδάμ. Είχε στείλει και σε μένα μήνυμα. Ακριβώς. Είναι η κοπέλα, είναι ο άνθρωπος που εδώ και 5 χρόνια φωτογραφίζει την καθημερινότητα των ευζώνων. 5 χρόνια γεμάτα με φωτογραφίες από την καθημερινότητα των ευζώνων. Αυτό όπως το λέει, πλάνο για... πάντως το πριν ήταν. Είναι πιο τιμητικό, όπως λέει χαρακτηριστικά η ίδια στο ρεπορτάζ, να φωτογραφίζει κάποιος τους ευζώνες. Αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά είναι, όταν τους βλέπει κανείς, γεμίζει περηφάνεια και ο άνθρωπος που τους βλέπει, όλοι οι Έλληνες θα λέγαμε. Πριν τελειώσω να σου πω το εξής. Μια μητέρα εύζωνα που μιλάει στο ρεπορτάζ αναφέρει ότι είχαν πάει οι παππούδες να δουν κάποια στιγμή τον εγγονό τους. Ναι. Στάθηκαν με ένα καρεκλάκι και ο παππούς και η γιαγιά και κάθισαν μία με μία μισή ώρα και χάζευαν τον εγγονό τους στον άγνωστο στρατιώτη. Πω πω. Παρακαλώ το ρεπορτάζ.
Άζωνες κατέχουν τη μοναδική τιμή από όλο τον ελληνικό στρατό να παραμένουν όλο το 24ωρο άγρυπνοι φρουροί στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς όλους τους νεκρούς ήρωες. Ο Εύζωνας ταυτίζεται με την ελληνική λεβεδιά και αξιοπρέπεια, αψηφώντας τις χερικές συνθήκες και αποτελεί παράδειγμα στρατιωτικής αρετής και ήθους. Καταγράφοντας μαρτυρίες με πρώην Εύζωνες, αντιλαμβάνεται κανείς τα συναισθήματά τους, τη συγκίνησή τους αλλά και την τιμή που συνεχώς αναφέρουν όταν μιλούν για τους μήνες που υπηρέτησαν στην Προεδρική Φρουρά. Ο Κωνσταντίνος Κατσαντώνης είναι ένας από αυτούς και ξεδιπλώνει τις δικές του σημαντικές στιγμές στην κάμερα της εκπομπής, έχοντας στο μυαλό του και στην καρδιά του ανεξίτηλα γραμμένες, ωραίες και συγκινητικές αναμνήσεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος όπου έχει ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία και δεν θα τα θυμάται για πάντα. Δηλαδή, από τη στιγμή που απολύεσαι, είναι όσα χρόνια και να περάσουν, σαν να τα έχει ζήσει εκείνη τη στιγμή. Είναι ανεξίτηλα. Ένα περιστατικό που δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, νομίζω θα το λέω στα παιδιά μου και το έχω και σε φωτογραφίες, είναι όταν ήμουν εγώ στην Προεδρική Φρουρά, γινόταν τότε τα συλλαλητήρια για το ναι και το όχι. Και είμαστε μια μέρα, κατεβαίνουμε να κάνουμε αλλαγή φρουράς και μας ανεβάζουν επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο το Σύνταγμα. Για να φανταστείτε, είχε κόσμο σε σημεία που δεν επιτρέπεται να πάει, πάνω στη Βουλή και γύρω-γύρω από το μνημείο. Μας κατεβάζουν αυτό που λέμε, μας πήγανε αλλαγή καροτσάκι, δηλαδή ο ένας πίσω από τον άλλον. Μας πήγανε πάνω από τη Βουλή για να κάνουμε αλλαγή μπροστά στο μνημείο. Ήτανε ό,τι πιο ωραίο έχω ζήσει στη ζωή μου. Να βλέπεις τώρα 2-3 χιλιάδες άτομα που ήταν στο Σύνταγμα χωρίς υπερβολή και να χειροκροτάνε 4 ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή κάναν αλλαγή φρουράς, να τους το κραυγάζουν. Πραγματικά δάκρυσα πάνω στο μνημείο. Αλήθεια. Δηλαδή ήταν από τις στιγμές που δεν ήθελα να τελειώσει η υπηρεσία μου ποτέ. Κάτι που δεν το ξεχάσω ποτέ, έτσι που μου έρχεται πρόσφατο. Είμαι μπροστά στο μνημείο καλοκαίρι. Κυριολεκτικά είχε 45 βαθμούς εκείνο το καλοκαίρι. Έρχεται μπροστά μου ένας παππούς που να ήταν και 90 χρονών, με μαγκούρα, κάθεται και δακρυσμένος. Μου λέει μπράβο σου Λεβέντη, μου συγχαρητήρια να είναι περήφανη η μητέρα σου για σένα. Νομίζω είναι από τα πιο... Δεν έσπασα, δεν προβλέπεται να σπάσω, αλλά μέσα μου έσπασα, ναι. Και τώρα σπάω που το λέω. Η κυρία Άννα Λατουσάκη είναι η μητέρα ενός πρώην Εύζωνα και κρατά στα χέρια της με καμάρι και περηφάνεια τις φωτογραφίες από τον γιο της, τον Μιχάλη, όταν αυτός υπηρετούσε στην Προεδρική Φρουρά. Τα λόγια της συγκινησιακά φορτισμένα, καθώς ανακαλεί στη μνήμη της τις στιγμές που επισκεπτόταν το γιο της στο Σύνταγμα και στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Εγώ, σαν μητέρα, ένιωσα καταιγισμό συναισθημάτων και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του, αλλά και όταν τον έβλεπα στο μνημείο. Περηφάνεια, συγκίνηση, θαυμασμός για την προσπάθεια. Θυμάμαι ότι μου ήταν δύσκολο να ανέβω να φωτογραφηθώ δίπλα του. Μου κοβόντουσαν τα πόδια. Ήταν στο νου μου τόσο πολύ το ότι είναι εκείνη την ώρα προσιλωμένο στο καθήκον του, σε αυτό που πρέπει να κάνει, ότι δοκιμάζεται, όπως σας είπα, και σωματικά και ψυχικά, που αισθανόμουν ένα δέος και απέραντο σεβασμό. Ένα περιστατικό που ζήσαμε όλοι μαζί ήταν όταν πρώτη φορά μπορούσαμε να πάμε να τον δούμε. Πήρα τον παππού και τη γιαγιά, οι οποίοι δεν μπορούν να στέκονται πολύ ώρα όρθιοι. Βάλαμε δύο καρεκλάκια σπαστά μπροστά από το φυλάκιο. Και στο Σύνταγμα. Αριστερά όπως κοιτάμε, δείκτης. Και βλέπανε μέσα στον πολύ κόσμο τον εγγονό τους. Ο Μιχάλης βέβαια δεν είχε καταλάβει τίποτα, δεν εστιάζει πουθενά. Ανέβηκαν πάνω, φωτογραφήθηκαν μαζί του. Εμένα με συγκίνησε το ότι κάθισαν μία ολόκληρη ώρα, όσοι είναι η υπηρεσία του, να τον κοιτάνε μόνοι τους, στο Σύνταγμα είχε φύγει ο κόσμος, σαν να έβλεπαν το πιο συναρπαστικό θέαμα με φόντο τη Βουλή. Η Δήμητρα Χατζιαδάμ είναι η πρώτη και η μόνη διαπιστευμένη φωτογράφος που έκανε φωτογραφική παραγωγή με θέμα τον Εύζωνα. Είναι η μοναδική φωτογράφος που κατάφερε να απαθανατήσει με περίσσιο σεβασμό και εκτίμηση, αποτυπώνοντας στιγμές του αξιώματός τους αλλά και της ανθρώπινης πλευράς τους. Ο βαθμός δυσκολίας είναι ότι μέσα στον χώρο της Προεδρικής Φρουράς, που είναι ένα πολύ μικρό στρατόπεδο στο κέντρο της γης, όλοι ήταν υπέρτατο βαθμό. Η λεβεντιά, το ύψος, η καταπώνηση ώσπου να καταφέρουν να γίνουν πλέον Εύζωνες, από υποψήφιοι να γίνουν Εύζωνες. Αυτό έχει ένα βαθμό δυσκολίας για μένα και
περισσότερο να μπορέσω να μπω στη δική τους ψυχοσύνθεση και να καταλάβω γιατί το κάνουν όλο αυτό. Γιατί το κάνουν όλο αυτό. Πέρασε πάρα πολύ καιρός, αρκετός καιρός για να μου λυθεί η απορία. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι τελικά εκπαιδεύουν την ψυχή. Την ψυχή. Είναι ένα εκπαιδευτήριο ψυχής. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Πραγματικά είχε απ' όλα. Ωραίες εικόνες, λεβεντιά. Ελλάδα. Είχε ψυχή. Και τώρα τι κάνουμε, κορίτσι? Οι απαντήσεις είναι πολλές και ποικίλες. Νομίζω όμως ότι η κατάλληλη είναι Νανά Παλετσάκη. Όπου πήγαμε στην παρουσίαση του βιβλίου της. Σε μια πολύ ωραία βραδιά. Ήμουν εγώ, ήταν ο Δημήτρης ο Δανιάς, ήταν η Νανά και πολλοί φίλοι. Πάρα πολλοί φίλοι, γνωστοί άνθρωποι που αποτέλεσαν σταθμό για την Νανά Παλετσάκη. Και μου έκανε εντύπωση που ήταν και ο Κώστας, ο πρώην άντρας της. Ως Γόντζος. Ως Γόντζος. Πολύ συγκινημένη. Θέλω να μου πεις κάτι. Πότε του κάνεις δήλωση του Κώστα, πριν ή μετά? Μετά. Ωραία, άρα είναι μέσα. Βεβαίως, ναι. Εντάξει, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, ο Κώστας ήρθε και με βρήκε με δάκρυα στα μάτια. Και του λέω, γιατί κλαις? Με έκανε, μου λέει, δες τι μου έγραψε στο βιβλίο. Δεν μου το έδειξε όμως εμένα. Εγώ το είδα. Θα μας το πεις? Δεν σου λέει πως είναι το συνέστημά του? Το συνέστημά του μου το περιγράφει, αλλά μου λέει την αφιέρωση. Δεν μπορώ να το πω ότι το έγραψε, αλλά ξέρω αυτό που ένιωσε. Και επειδή ξέρω πως συνανάμε τον Κώστα όταν χώρισαν, δεν χώρισαν με καλή καρδιά. Ναι. Στην πορεία αυτοί οι δύο άνθρωποι τα ξαναβρήκαν. Τώρα πια είναι κολλητοί, είναι μαζί. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις πως οι άνθρωποι όταν χωρίζουν δεν έχουν κάτι να μοιράσουν, παρά μόνο τις όμορφες στιγμές που μετά μπορεί κανείς να τις μετατρέψει σε μια απέραντη φιλία γεμάτη αγάπη. Νανά, σ' αγαπώ πάρα πολύ και για μια ακόμη φορά σου λέω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη χρονιά που πέρασε και μας έδωσες καταπληκτικά ρεπορτάζ από το Λος Άντζελες. Και μάλιστα μας έκαναν αυτά τα ρεπορτάζ σου περήφανους σαν Έλληνες. Παρακαλώ. Ένα ταξίδι ζωής με στάση στο χθες και εικόνες του σήμερα είναι το νέο βιβλίο της Νανάς Παλετσάκη. Ένα ταξίδι πλημμυρισμένο με άπειρα συναισθήματα, γραμμένο από μια γυναίκα που πάλεψε και παλεύει για να διεκδικήσει τη ζωή. Με έναν τίτλο προκλητικό. Μια ερώτηση στον ίδιο της τον εαυτό, αλλά και σε όλους εμάς. Και τώρα τι κάνουμε? Πολλές φορές στη ζωή μου έχω πει «και τώρα τι κάνουμε». Νιώθω πολύ φορτισμένη, έτσι, το καταλαβαίνετε. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο εξαιτίας των διασταυρώσεων που είχα μαζί σας. Εσείς γράφετε. Εγώ απλώς μπόρεσα και τις διασταυρώσεις που είχαμε τις περνάω σε λέξεις στον υπολογιστή. Η Ζήνα Κουτσελίνη, που τη συνδέει με την Ανά μια φιλία βαθιά, ήταν παρούσα φυσικά και προλόγησε το βιβλίο. Πόσα χρόνια ξέρω την Ανά, με το ίδιο ύφος μιλάμε και με τον ίδιο τρόπο. Που σημαίνει πως αυτό το βιβλίο είναι οι αλήθειες της δικής της ζωής. Όταν μου δόθηκε διευθυντική θέση, ήθελα πολύ να δουλέψω με την Ανά. Ήμασταν όμως δύο πολύ ισχυρές γυναίκες και οι δύο. Άρα σε αυτή τη διαδρομή τσακωθήκαμε πολλές φορές, αλλά αυτός ο τσακωμός μας ήταν πάντα με σιωπές. Αυτό λοιπόν είπε πολλά σε μένα, γιατί όταν εγώ έγινα μάνα, αναγνώρισα τα λάθη μου. Η Ζήνα για μένα στη ζωή μου έχει παίξει ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο. Ίσως γιατί κάποτε, όταν συνεργαζόμασταν, είχε στοιχεία που μου θύμιζαν τη μητέρα μου και με θύμωνε. Βέβαια δεν της το είχα πει τότε. Σε μια ζεστή αγαπησιάρικη βραδιά, άνθρωποι σταθμός για την Ανά, φίλοι, συνεργάτες, συγγενείς, ήταν εκεί παρόντες για να καλωσορίσουν τη νέα της προσπάθεια και να ανταλλάξουν μαζί τους απόψεις. Η Ντανά πάντα μιλάει μέσα από την καρδιά της, μέσα από το μυαλό της, μέσα από την ψυχή της, μέσα από το σύμπαν. Όχι απλώς έχω συγκινηθεί, δηλαδή αυτή τη στιγμή ούτε την αφιέρωση θέλω να διαβάσω, γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό, αλλά της οφείλω πολλά. Για το βιβλίο μίλησαν ο συγγραφέας και εκδότης Γιώργος Μωύσογλου και ο σύμβουλος οικογένειας και σχέσεων Δημήτρης Δανιάς. Είναι ένα βιβλίο που θα είναι για όλους ένα κοιμήλιο, όπως είπα.
Ένα βιβλίο που θα υπάρχει για πάντα κοντά τους, στην καρδιά τους, και στα δύσκολα θα είναι αυτό το βιβλίο με τη μορφή της Νανάς Παλετσάκη να τους δίνει τη δύναμη για να σηκώνονται και να προχωράνε. Η Νανά έχει καταφέρει με πολύ αριστουργηματικό τρόπο να σου μεταφέρει τα συναισθήματα που έζησε και ζει. Το βίωμα δεν είναι πολλές λέξεις, είναι λίγες λέξεις. Άμα λέω πολλά, δεν ξέρω πόσα μπορώ να λέω εκεί και να μην είναι αλήθειες. Οι μεγάλες αλήθειες λέγονται σε λίγες λέξεις και τα μεγάλα βιώματα αποτυπώνονται με πολύ λίγες λέξεις. Και όπως τη δική μου αφιέρωση μπορώ να πω που μου έκανε η Νανά, που λέει ότι εγώ και εκείνη συναντηθήκαμε μέσα από τις σιωπές μας. Και αυτό ήταν αλήθεια. Δημήτρη, μου ήσουν και εσύ στην παρουσίαση και το έζησες όλο αυτό το κομμάτι από κοντά. Η Νανά είναι ένας πλούσιος άνθρωπος και είναι τόσο γενναιόδωρος που αυτό τον πλούτο στον δίνει. Mm. Στον δίνει χωρίς σκέψη, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ανοίγει την ψυχή της και σε τελευταία ανάλυση. Το ταξίδι στη ζωή μας είναι ένα πέρασμα γρήγορο. Όσοι μιλάμε με τις σιωπές, όπως εσείς, και όσοι μιλάμε με τα μάτια, όπως εγώ με την Ανά ή με σένα και τα λοιπά, και το ξέρεις, τα λόγια είναι περιτά. Πάντως το γεγονός ότι της θύμιζα τη μάνα της. Σκέψου τι φράου μάνα είχε. Το έχουμε πει αυτό, οπότε δημόσια μπορώ να το πω. Δεν της έλεγα κι εγώ ποτέ ευχαριστώ, όπως και η μάνα της. Ή μπράβο παιδί μου, το έκανες καλά. Σε ευχαριστώ Νανά για αυτό το καταπληκτικό ρεπορτάζ που έφερες, για αυτή την καταπληκτική συνέντευξη. Στην Νανά οφείλω ότι έμαθα στη ζωή μου να λέω ευχαριστώ. Και πραγματικά σε ευχαριστώ και για αυτό και για άλλα πολλά. Πάμε όμως τώρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, ελάτε εδώ σε μένα, γιατί έχω τον τρόπο μου να το πω. Hello, Ελένη. Καλό. Hello. Έλα λοιπόν, έλα. Έλα στον παππού. Τι είναι αυτό, Δημήτρη μου? Hello, Ελένη είναι παροδία. Είναι σε έμετρο λόγο. Τρώμαξα από τη στιγμή. Γι' αυτό το είπα. Παρουσιάστηκε. Λοιπόν, το Hello Ελένη στηριγμένο πάνω στην Ελένη του Ευρυπίδη. Ναι. Είναι μια παροδία, μια κωμωδία υπέροχη, καλοκαιρινή, δροσερή, σε έμετρο λόγο, το οποίο αυτό το καθιστά και δύσκολο, ναι, του να μαθευτεί. Και και σε αυτή την Ελένη ποιον κάνεις, το Μενέλαο? Ποιον άλλο θα μπορούσα. Λοιπόν, δείχνω την αγάπη, την αιώνια αγάπη του άντρα που σέρνεται πίσω από μια γυναίκα. Αυτό κι αν είναι θέμα, Στρουμπάκο, βλέπεις, αποσβολωμένος κοιτάς. 7 χρόνια έκανα για να φτάσω στην ωραία Ελένη. Εγώ 7 έκανα για να φτάσω στην Άγκη. 7 για να φτάσω στην Άγκη. Για να παντρευτώ. Αλήθεια? Λίγα είναι. Σε ταλαιπώρησε τόσο πολύ έναν άντρα σαν και εσένα. Έχεις δει. Συγγνώμη. Έλα όχι. Σ' αγαπώ, ρε Δημήτρη. Συγγνώμη, εγώ δεν έκανα 18 για να παντρευτώ πέρυσι. Καλά, εσύ και αυτό κι αν ήτανε. Είστε για το βραβείο Guinness και μάλιστα το κάνατε στην Άξο που προσεχώς θα αυτά είναι. Λοιπόν, το κάνατε το γάμο, όχι το κάνατε στην Άξο, γιατί ήτανε, όπως το είπα. Συγγνώμη, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Το γάμο τον έκαναν στην Άξο. Και ναι. μου την έφερε ο γιος, όσο ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να επιστρέψουμε στο Μενέλαο. Έφαγε την Τρία, σκότωσε, έκανε, έδειξε κτλ. Ο Μενέλαος κατά ιστορία δεν είναι και το πρώτο μυαλό. Δεν έχουμε θεματάκια. Καζούλης ο Μενέλαος. Μίλα μου καλύτερα. Μήπως να διαλέξω τον Πάρη. Είναι από πίσω όμως ο Μενέλαος. Είναι πάρα πολύ καυστικό, είναι πάρα πολύ σημερινό. Θέλω πολύ γρήγορα, αν με επιτρέπεις, να πω ότι είμαστε με τον Ζανό τον Τάνια. Που είναι... Τι κάνει ο Ζανό? Ο Ζανό έχει κάνει μια επανεμφάνιση με το Tok Tok με τον Κώστα του Σπυρόπουλο, που είναι ο Κώστας. Εντάξει, μεγαλουργή, ναι. Τον αγαπώ τον Κώστα. Είναι, όπως λέμε εμείς, ο Μερτά, φίλος ζωής για πάντα. Αυτό είναι δυνατός. Και έδωσε μια μεγάλη ευκαιρία πάλι στο Ζανό. Ο Ζανό τώρα αποφάσισε να κάνει την ωραία Ελένη. Δεν παίζει την ωραία Ελένη. Αυτό... Έτσι όπως το πες, όχι, το ενώ του Σπυρόπουλου θα του πήγαινε ο ρόλος. Λοιπόν, κάνει φοβερές μιμήσεις ο Κώστας. Το ξέρω. Α, το ξέρεις. Μιμείται όλο.
όλο τον κινηματογράφο. Δεν θα πω περισσότερα. Λοιπόν, είμαστε μια ομάδα, μια παρέα ωραίων ανθρώπων, γελαστών ανθρώπων. Είναι η Γεωργέσια Καβάρα, είναι η Μαρία Δρακοπούλου, είναι ο Βασίλης Σαμαρτάκης, είναι η Νερίνα που φίλος άγγελος από πάνω σε ό,τι μας χρειαστεί. Και είμαστε σε ένα εντελώς underground χώρο. Πού είστε? Λοιπόν, σε μια ταράτσα στην πλατεία Αβυσσινίας, στην ωραία την Ακρόπολη. Έλα, πού? Στο Λουκούμι. 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 Κερνάτε λουκούμια. Όσα θέλετε. Θα είμαστε μέχρι τέλος Ιουλίου εκεί. Ε, το Μενέλαο τον Παγαπώντη κερνάει και λουκούμια. Ό,τι μπορεί για να τη ρίξει. Τι να κάνω. Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει ο πελάτης. Εμείς σήμερα κομπό στα ροδάκινο. Ρίξε μας λίγο. Αν είναι τον πελάτη να τον κρατήσουμε, φέρνω και λουκούμια αύριο. Λοιπόν, θα είμαστε τις Δευτέρες του Ιουλίου και μετά μια μίνι περιοδία σε δήμους και διάφορα φεστιβάλ της χώρας. Περνάμε καλά, αυτό είναι το σημαντικό, και περνάνε καλά και οι απέναντι. Δηλαδή γελάνε, είναι μια ωραία παροδία και είμαστε... Την ταράτσα Λουκούμι. Εδώ, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, hello Ελένη, I have Λουκούμι. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλη την τηλεοπτική σεζόν, τη Χρυσαυγία Τσιδάκου. Πρόλαβες, γιατί και εγώ αυτά ήθελα να μου δώσω έτσι το μισό λεπτό να σε ευχαριστήσω δημόσια. Εγώ σε ευχαριστώ. Το έχω ανάγκη δηλαδή. Τα υπόλοιπα θέλω να στα πω από κοντά. Ένα εννοείται, θα βρεθούμε, θα ψήσουμε, θα κατέβω και μονεμβάσια να τα πούμε. Άντε να δω. Τα παιδιά. Και σε όλους τους συνεργάτες σου που με αγκάλιασαν παρόλο που. Σ' αγαπάμε δεν πολύ και το ξέρεις. Του χρόνου εσάς πάλι εδώ θα είμαστε παρέα. Να είμαστε καλά. Να είμαστε Κική καλά. Μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Αυτό το θεσσαλονικιώτικο πόδι σου το αγαπώ πάρα πολύ. Όλα τα παράσημά σου από όλα τα ταξίδια και τις μαγειρικές σου με συντροφεύουν πάντα. Σ' αγαπώ πολύ. Εγώ σε αγαπώ. Για το πριν, το μετά, το για πάντα. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και εγώ σε αγαπώ. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ είναι λίγο. Το εννοώ. Hello, Ελένη. Λουκούμε. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, αύριο εμείς εδώ στις 12 Νταν θα σας ταξιδέψουμε και κουφονίσια. Κοιτάξτε εδώ, καπετάνισσα. Hello, Ελένη. Ένα καϊκί σαν νύχτα που η φουρνούμα τον τύπωα αράξει δεν θα αργήσει, το λέω κι είναι βάσιμο.